Ήταν πρωτοβουλία του Χρήστου τραγούδι, αγάπη. Δεν σου αρέσει τώρα, το βαρέθηκε. Μου αρέσει τέτοιο, αλλά. Έχει ζήτη φιέστα 50 φορέ. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τι ώρα σου στείλαμε. Δεν θα σε ρωτήσουμε ποιο τραγούδι θα παίξουμε στην αρχή. Στείλαμε μία παράσταση στο μήνυμα που την είχα δει για τρίτη φορά τη φιέστα ολόκληρη. Συν τα ξεχωριστά βιντεάκια τα οποία υπήρχαν στη φιέστα. Θα σου βάλω μετά διαγωνίσμα. Μπορώ να σου ερωτήσεις, πω με κάθε λεπτομέρεια τι έχει γίνει κανονικά. Και πρόσεξα πράγματα που δεν τα είχα προσέξει τις προηγούμενες φορές. Θέλω να μου πεις την ακριβή σειρά με την οποία μπήκαν οι ποδοσφαιριστές. Χωρίς να κάνεις την ακριβή σειρά. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχει μπει στην αρχή η Ρέι. Ωραία. Τόσκα. Τόσκα πριν το Ρέι βασικά. Τόσκα Ρέι. Ο Ρέι ήταν πρώτος. Λάθος. Κόπηκες. Όχι, ο Τόσκα ήταν πρώτος. Κόπηκες. Ο Τόσκα ήταν πρώτος. Αφού πήγαινε ο Ρέι και ο Τόσκα στην εξέδρα. Πρώτος μπήκε ο Λίρατζης. Πρώτος μπήκε ο Λίρατζης. Δεν σου λέω. Πάμε στον επόμενο. Πρώτος, ρε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Πόκο 4. Τώρα τα αφήνουμε πίσω αυτά. Τα βλέπουμε λίγο βέβαια και συγκινούμαστε ακόμα. Αλλά σήμερα είναι το κύπελο. Από αύριο ξανά. Μπορούμε. Είναι η εκπομπή του Πόκο 4. Μεγάλη Πέμπτη. Η τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα δεν θα έχουμε αύριο πρόγραμμα. Στο Λίμπερο, Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα επιστρέφουμε Τρίτη μετά. Ούτε τη Δευτέρα του Πάσχα. Ναι, Τρίτη εμείς επιστρέφουμε. Τρίτη πάλι μαζί, οπότε είναι. Σαν Πάκο 4. Το τελευταίο Πάκο 4 της εβδομάδας. Θα έχουμε μαζί μας ο Σταύρο, είναι καθοδόν, να ακούσουμε τι γίνεται στη Νότια Ελλάδα, στο νομό Αρκαδίας γενικότερα και στην Τρίπολη ειδικότερα. Πλάκα, θα έχει ενδιαφέρον λίγο, γιατί νομίζω στην Αθήνα δεν ήταν ο Σταύρο. Από χθες. Ναι, ήταν στην Αθήνα. Λογικά τώρα έχει φτάσει στην Τρίπολη. Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και τι κλίμα υπάρχει στην πρωτεύουσα. Και τι κλίμα υπάρχει στην Τρίπολη. Είδα κάτι post που έκανε στο Facebook. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μας τα πει λίγο και στον αέρα. Πώς είναι εκεί τα πράγματα. Στη μία έχουμε, θα σας ενημερώνουμε για τον τελικό της K17 με τον Ολυμπιακό. Η K17 των Αλέξη Αλεξιάδη και Μπενίζερ Χάγκαν προκρίθηκε στον τελικό. Είναι ο Ολυμπιακός απέναντί της και μπορεί, είναι μέσω στις δυνατότητές της να κλείσει ιδανικά τα φετινά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Κάπα 15. Άλλαξε καρέκλα. Άλλαξε καρέκλα. Δεν σου άρεσε. Όχι. Τι ζούμε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, η Κάπα 15 είναι πρωταθλήτρια, η Κάπα 19 το ίδιο, η ανδρική ομάδα το ίδιο, η γυναική ομάδα το ίδιο. Δεν κατέβηκε να παίξει στην Γλυφάδα. Σου λέει τώρα αεροπορικά. Τι να κατέβω, ρε φίλε. Αεροπορικά. Τι να κατέβω. Διαμονή. Ναι. Να ταΐσω τις παίχτριες. Ναι. Διόδια. Είναι και Πάσχα. Βάλε και βενζίνη. Είναι και Πάσχα. Και να δεχτούμε 5 γκολ, οι άλλες είναι πρωταθλήτριες. Άστο καλύτερα. Πάω και τρομάζει όλο τον κόσμο, Στέργιο. Έχουμε κουραστεί με τις επιτυχίες. Θα σας πω μετά τις 12.30 για να τα έχετε και φρέσκα πού μπορείτε να δείτε το παιχνίδι της K17. Υπάρχουν επιλογές για να έχετε και εικόνα αν την προσπάθεια των παιχτών του Αλέξη Αλεξιάδη και του Μπενίζερ Χάγκαν. Δύσκολο παιχνίδι. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Θα το παρακολουθούμε και εμείς εδώ με την αγάπη. Θα σας ενημερώνουμε για όσοι είστε στον δρόμο. Στη μία, ξαναλέω, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουμε ρεπορτάζ για το σημερινό ματς. Ναι. Πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, ποια είναι τα δεδομένα για τον Λουτσέσκου. Έχουμε διάφορα και γύρω-γύρω. Η ΑΕΚ, Στέργιο, τώρα που λέμε λίγο τα χαλαρά πριν μπούμε στα πιο του ΠΑΟΚ από τις 12.30 και μετά, δίνει, λέει, τα πάντα στο Βράνιες για να επιστρέψει. Τα πάντα. 20 εκατομμύρια. Έχει ο πρόεδρος και δίνει. Σου λέει, θα πάρω που θα πάρω τόσο για τα λιβάγια. Ας δώσω για το Βράνιες. Κάνει τα πάντα, λέει, για να τον πάρει πίσω. Και ραντεβού με Άρνες ενέγινε και θέλουν το Βράνιες πώς και πώς. Χαμός. Χαμός, τέτοιο χαμός. Βλέπεις ναι. Το σέλιδα. Σφίνα Μαραφώνα. 10 εκατομμύρια για κούτρι. Τι Μαραντώνα, τι Μαραφώνα. 10 εκατομμύρια για κούτρι, λέει από κάτω. Ναι, χαμός. Πολλά τα λεφτά στην πρωτεύουσα, αγάπη. Έτσι, 10 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 20. Τα εκατομμύρια, φίλε, εκεί είναι. Όπως είναι εδώ, ξέρω εγώ, 200.000. 20 εκατομμύρια η Ρώμα για τον Μπάρκα. 30 η Τότεναμ για τον Γαλανόπουλο. Για τον Λιβάγια, για τον Κούτρι, 10. Σισε, όλη η Ευρώπη. Καμαρά. Καμαρά, άστο, καμαρά. Καμαρά, έχει τρελάνει οι ατζέντε αυτά γιατί δεν ξέρουν πόσο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και εμείς εδώ κοιμόμαστε. Όχι, λέει, εμείς εδώ παίζουμε. Δεν μπορούμε έναν παρέλα να νιώσουμε. 500.000 δεν είναι τίποτα. Έναν Ολιβέιρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τίποτα. 10 εκατομμύρια για Κούτρι. Ρεπορτάζ από την Πορτογαλία για τον αριστερό back του θρύλου. Έτσι γίνονται δουλειές. Έτσι είναι στέργιο. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε απίστευτα επίπεδα. Αυτό που ήσουν έξαλλος, τι ήταν. Όχι, δεν ήμουν έξαλλος. Πραγματικά διασκεδάζομαι με τη βλακεία τους. Είναι καινούριο, γράφτηκε κάπου. Ναι, καινούριο, ναι. Σήμερα. Γνωστός δημοσιογράφος με το νου του. Γιατί μόνο με το νου του είναι. Ναι. Νομίζω είναι ο ίδιος που έχει γράψει ότι μόνο ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελώνα
που έκανε το λάθος και πάτησα το κείμενο. Γιαγάτσε. Και είδα ότι μόνο ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα απέκλεισαν αγγλικές ομάδες. Η Μπαρτσελόνα, τη United και η. Ναι. Έχει γράψει λοιπόν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος με το νου του. Ναι. Ότι μία άλλη απόδειξη ότι το πρωτάθλημα φέτος δεν είναι φυσιολογικό και ναι, δεν είναι κανονικό είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 51 γκολ διαφορά τερμάτων και ο ΠΑΟΚ έχει 50. Ρε φίλε, αυτός δεν είναι δημοσιογράφος. Και έχει βάλει μέσα. Άλλο το πήγα να πω. Ο άνθρωπος αυτός, θα πω ο άνθρωπος, έχει βάλει τα δύο γκολ, παιδιά, στα χαρτιά που πέτυχε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή. Ναι. Είσαι φλάκας ή περνάς τους αναγνώστες για φλάκες. Αυτό είναι άλλη κατηγορία, ρε εσύ. Δεν είναι. Νόμιζα κανένα τον Τουρμάλ ήταν. Αλλά το διαβάζουν, αγάπη. Ε, τώρα ρε φίλε μου, σου λέει ο άλλος να μετρήσω δύο γκολ που δεν έχουν μπει ποτέ σε μάτς που δεν έχει τελειώσει. Έχει ώρα πολύ, παράτα τα όλα. Άμα θεωρείς ότι είναι normal, παράτησε τα όλα. Μην ασχολείσαι με τίποτα. Να ενημερώσουμε λοιπόν τον συγκεκριμένο κύριο, που εγώ δεν τον θεωρώ συνάδελφο. Μα δεν είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 50 διαφορά τερμάτων και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 49. Αν θέλει να καταλάβει πώς το πρωτάθλημα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αν δεν του αρκεί ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό, δεν έχει χάσει ούτε μισό αγώνα, σε αντίθεση με την αγαπημένη του ομάδα. Συνεχίστε, παιδιά, την προσπάθεια να μας διασκεδάζετε και να ξεφτιλίζεστε. Το άλλο που είδα το καλό είναι άσχετο, βέβαια, με τον. Όχι ακριβώς άσχετο, η κυρία Ραχίλ Μακρύ. Απορώ πως δεν βγήκε να κατηγορήσει τους Σαββίδες αυτές τις μέρες. Ναι. Γιατί ξέρεις, αν πας κόντρα στο κλίμα. Βγαίνει τώρα κάποιος και κατηγορεί τον Σαββίδη. Δεν θα αποκτήσει δημοσιότητα. Ναι, σίγουρα. Θα συζητηθεί. Υποψήφια δήμαρχος κάπου στην Κοζάνη, στα μέρη σου. Μπράβο, αγάπη. Η κυρία Ραχίλ Μακρύ. Σου είπα, δεν είναι της οικογένειας. Μετά από αλλαγή 8 κομμάτων και 15 παρατάξεων, βάζει ψηφιότητα στην Κοζάνη, κυρία Μακρύ. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω τις περσινούς χαρακτηρισμούς για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και κατά δεύτερο λόγο και την επίθεσή της στον Ιβάν Σαββίδη, όταν κάποτε ήταν. Στο πλευρό του και ζητούσε την υποστήριξη του Ιβάν Σαββίδη. Στην πορεία κάτι άλλαξε μάλλον. Αλλά νομίζω ότι δεν βλέπω που να έχει πολύ καλή επιτυχία στην Κοζάνη. Αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ νομίζω είναι η πλειοψηφία. Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω και εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη τύχη. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι είχα διαβάσει πριν από 1-2 χρόνια, να μου πεις αν είναι αλήθεια ή όχι, η Κοζάνη είναι ο νομός με τη μεγαλύτερη συσπήρωση, παρουσία οπαδών του ΠΑΟΚ. Εννοείται. Προφανώς. Με ένα ποσοστό, δεν θυμάμαι. 90%. Ούτε ο Μάο Τσετούνγκ στην Κίνα εκείνα τα χρόνια. Και η Μιονγκούν και εμείς. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στην κυρία Ραχίλ Μακρύ. Ένα συνεργάτη τη οποία. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Α, αυτό που βλέπαμε πριν. Ναι. Είναι, λέει, ο εφευρέτη τη Ιντερνετική τηλεόραση παγκοσμίω. Δηλαδή, απολαμβάνει αγάπη το Netflix πλέον. Και εσείς που μας ακούτε. Ναι. Χάρη σε αυτόν. Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Το συνεργάτη της κυρίας Ραχίλ Μακρύ. Αντί να είναι τώρα δισεκατομμύρια. Και αυτός αντί να έχει δισεκατομμύρια, προφανώς τον φάγανε στα κυκλώματα. Είναι στην Κοζάνη. Να καταγγείλουμε εδώ την επεκτατική πολιτική της Αμερικής. Τα κάνουν όλα δικά τους. Εντάξει. Ανακάλυψε ένα δικό μας παιδί την ιντερνετική τηλεόραση. Ναι, ναι. Και η Amazon, η Netflix, αυτό, το YouTube βγάζουν λεφτά. Ναι. Και ο δικός μας ο άνθρωπος ή μπορεί να έχει λεφτά, αγάπη, και να θέλει να προσφέρει στον τόπο του. Ναι. Σου λέει: έχω πλέον 3 εκατομμύρια, αφού είμαι εφευρέτης της ιντερνετικής τηλεόρασης, να βοηθήσω λίγο και τον τόπο μου. Και το λέει έτσι όπως έχεις πει το προφίλ του τώρα που είναι τα προεκλογικά αυτά, σαν κάρτα, ρε παιδί μου, κάπως, ότι είμαι ο τάδε στην τάδε παράταξη πώς είναι. Λέει με μικρά γράμματα. Όχι πολύ μικρά. Όχι πολύ μικρά. Ναι. Ναι. Ότι είμαι εφευρέτης αυτό δηλαδή. Καλή επιτυχία και συγκεκριμένο άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε που απολαμβάνουμε. Δεν είσαι δισεκατομμυριούχος. Δεν είσαι. Αλλά είσαι στην Κοζάνη και το λες όμως. Μπορεί να θέλει να σου να προσφέρει στον τόπο του άνθρωπο. Μάλιστα, οκ. Εντάξει. Τον ευχαριστούμε πάντως που απολαμβάνουμε τις σειρές από τον Netflix και από τις άλλες πλατφόρμες. Τι ωραία πράγματα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο, πραγματικά. Τι άλλο. Δεκάδα K17 έχουμε. Α, για πες. Λοιπόν, στο τέρμα είναι Μπαλωμένος. Κάτσε γιατί τα γραμμάτα της πάει ΠΑΟΚ. Κιτσάκης, Παναγιώτου, Κουλιεράκης, Αβεντισιάν στην άμυνα. Καραμπέρης με Γρόσδη και Τζόλι. Δεξιά Τσοπούρογλου, αριστερά Καρακούτης και στην κορυφή Γκορτετζιάννη. Ένα γκολ έχει ο Τζόλις. Και εγώ να σου πω και το Γρόσδη λίγο ξεχωρίζω. Είναι τα ονόματα που μου έχουν μείνει από τα τελευταία παιχνίδια. Ένα γκολ έχει ο Τζόλις.
Δεν ξέρω, έχει μια φωνή για τον Αβέντη Αβεντισιάν. Ο ρότ ποδοσφαιριστή. Ναι. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά τη ΚΑΠΑ 17. Πολύ καλή πορεία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Εννοείται πρώτος ο ΠΑΟΚ στον Βόρειο Όμιλο. Ο Ολυμπιακός όμως, από ό,τι έχω μάθει αγάπη, μιλώντας με ανθρώπους της ΚΑΠΑ 17 και γενικότερα εκεί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, είχε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο δικό του πρωτάθλημα. Ναι. Το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 στον Βόρειο Όμιλο δεν είχε καθόλου ανταγωνισμό σχεδόν. Και φαίνεται να είναι ο Ολυμπιακός λίγο πιο έτοιμος από πλευράς ρυθμού όταν όλη τη χρονιά έχει περισσότερα δυνατά παιχνίδια. Όλα αυτά ανατρέπονται. Πολλή ποιότητα και στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, στη μία θα σας πω και πώς θα παρακολουθήσετε τον τελικό, είτε από τηλεοράσεις είτε από υπολογιστή. Θα σας ενημερώνουμε κι εμείς. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ένα πρόστιμο 35.000 ευρώ για όσα έγιναν λέει στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω τι έγινε. Ανάψανε. Άλλα 35.000. Κατά για το αγώνα, 2-3 πιτσί. Ναι, αυτό. 35.000. Αυτά. Βράνιε, σε Χιμένεθ, ξέρω ότι έκανα πολλά λάθη. Συγγνώμη για όλα. Και τώρα διαβάζω, βγαίνει, μην τα κλάψω, μην βγαίνει από την ΑΕΚ για δανεισμό τελικά. Α, δανεισμό. Ναι, τελικά. Ξεκίνησαν λίγο κουβέντες για πόκτς και όλα αυτά. Κοίταξε, δεν έχει θέμα ο πρόεδρος να αγοράσει. Ναι. Τον Βράνιο για να τον δανειστεί. Να αγοράσει την Άντρελεκτ αν θέλει. Φυσικά. Αλλά σου λέει γιατί δεν τον πάρω δανεικό. Καλά κάνει ο πρόεδρος. Δηλαδή επειδή έχω λεφτά θα τα πετάω. Και ο Βράνιος γιατί δεν πάει τζάμπα στην ΑΕΚ αφού την αγαπάει τόσο πολύ και ήταν στο πέταλο τότε με τον ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς και γενικά τα αδέρφια του και όλα αυτά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Αν δεν σοβαρευτείτε, προκοπή δεν πρόκειται να δείτε. Ποιοι? Με τον Βράνιος. Α, με τον Βράνιος. Λοιπόν. Μόνο την ιστορία με την Καρλεγούσα είμαι μαζί του. Σε όλα τα υπόλοιπα άστα. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε εσύ. Ο συνάδελφος στην Αθήνα που ανέβαζε κάθε μέρα 5 πόσκι και μας ενημέρωνε. Στα δικαστήρια, Αστέρια, τώρα θα λυθούν όλα αυτά. Δεν έπρεπε να πάει ο συνάδελφος στη Σερβία στο δικαστήριο. Είμαστε όλοι υπέρ του Βράνιες, εγώ αυτό έχω να πω. Σε αυτή την ιστορία υπάρχει μια ηρεμία. Δεν ξέρω γιατί. Τι ωραία περνούσε, με θυμάσαι. 5 πόσκι την ημέρα, έτσι. Αυτό η Καρλεούσα, αυτό απάντησε ο Βράνιος. Έβλεπε την Καρλεούσα, έβλεπε τον Βράνιος. Και ο άλλος ο καημένος στη μέση. Καλά, καημένος και εκείνος, εντάξει, στην Κίνα. Πάρτι έκανε, αλλά τέλος πάντων. Μπράβο, αγάπη, προοδεύεις. Γιατί είπαμε, όλοι καημένοι δεν είναι. Προοδεύεις. Μπράβο. Καλά το πας. Κρίμα είναι, Στέργιο. Δεν είναι κρίμα, αγάπη. Δεν πάμε στο διάλειμμα. Δεν είναι κρίμα. Να επιστρέψουμε με Σταύρο. Ναι. Να σχολιάσουμε λίγο και μαζί του όλα. Να μας πει και για το. Να μας βάλει λίγο στο κλίμα του αγώνα. Στις 4 θυμίζουμε η Σέντρα, νωρί-νωρί. Ναι. Λόγω τη ημέρα. Μαζί μας είναι και σήμερα η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο, με πάρα πολλά πακέτα για Αναδομό που μπορούν να κάνουν το σπίτι σας αγνώριστο, είτε και τον επαγγελματικό σας χώρο. Πολύ καλές οι τιμές, πολύ καλές οι επιλογές, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα και τους καλύτερους συνεργάτες, η πιο αξιόπιστη λύση αν θέλετε να ανακαινήσετε τον χώρο σας. Μαζί μας είναι το Ρίζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Υπάρχει και σχετικό post στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Έχετε μια τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 2-2 και κάτι να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο post που υπάρχει και να παρακολουθήσετε με διπλή πρόσκληση το σημερινό δεύτερο ημιτελικό στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα, με απεριόριστη πύρα, πολλά δώρα στο ημίχρονο και με καλή παρέα. Νομίζω θα είναι μια μικρή τούμπα το θέατρο Βεργίνα. Αν τώρα δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα, οδηγείτε για παράδειγμα, δεν έχετε ίντερνετ εκεί που είστε και μας ακούτε. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-287-888. Θα σας ενημερώσει και η Μαριλής για το πώς θα πάτε, πού θα σας περιμένει η διπλή πρόσκληση. Γενικότερα είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε τον σημερινό ημιτελικό στις 4 η Σέντρα, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, στο αμφιθεατρικό θέατρο Βεργίνα. Τον έχουμε τονίσει τον κίνδυνο, νομίζω θα μας τα πει και ο Σταύρος. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Σταύρο Κόλκα, ο οποίος λογικά θα έχει φτάσει στην πανέμορφη, ποτέ, Τρίπολη. Όπω, εδώ είμαστε. Απίθανα πράγματα. Απίθανα πράγματα. Περνάω πάρα πολύ καλά. Για μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή, περνάω φοβερά. Μας είναι καλό να μας βγει. Θα ζητήσουμε και την άποψη του Σταύρου για τον συντοπίτη σου, αγάπη. αυτό δεν βλέπω να το βάζεις στην κουβέντα. Θα σου πω κάτι, η Κοζάνη είναι τεράστια. Εντάξει. Εγώ είμαι από ένα κομμάτι της Κοζάνης. Στο κομμάτι που είσαι και ψηφίζεις
Μπορείς να ψηφίσεις τον συγκεκριμένο και τις... Εμένα ρωτάς μόλις τρία μου μπορώ να ψηφίσω. Δεν έχω ιδέα. Θα ξέρω εγώ που συγκουρδάνει που ψηφίζεις, δεν νομίζω. Μπαμπά, να ακούς, στείλε με ένα μήνυμα να με ενημερώσεις, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρη. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πάντως. Ναι. Θέλω να ελπίζω βασικά. Τέλος πάντων, όποιος θέλει να το ψηφίσει τον άνθρωπο, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Αλλά. Είναι λίγο. Εμένα τι με νοιάζει, στην Κοζάνησο. Είναι λίγο οξύμορο αυτό το έχουμε. Σταύρο! Έλα. Να σου πω, Σταύρο, εσύ έχεις κάνει καμία εφεύρεση ή είσαι τίποτα βασικό σαν και εμάς? Είμαι, δεν έχω. Αυτός που ανακάλυψε το... την δική τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Διαδικτυακή τηλεόραση είναι εσύ. Κλαίει το Netflix, κλαίει. Δηλαδή, Σταύρο, αυτός, αντί να ζει τώρα στο Μαλιμπού με δισεκατομμύρια, είναι στην Κοζάνη. Συντοπίτης της αγάπης, Σταύρο, ε. Να τα λέμε και αυτά. Το παραβλέπει αυτό η αγάπη. Η αγάπη έχει ένα γήπεδο. Α, μπράβο, αυτό που το πάτε. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Έχεις κάνει κάποια εφεύρεση, ρε, τίποτα? Αυτό το είδανε πριν το γράψουν ή ξέφυγε? Σταύρο, επειδή το ψάξαμε λίγο, έχει κάνει και άλλη εφεύρεση. Τι? Η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας στην Ελλάδα. Ελληνική, ελληνική παραγωγή. Ας πεταχτεί λίγο στο Χρήσανθο, κάθε πέρα κάνει σενάρια. Να το βοηθήσει λίγο. Τι ωραία, πράγματα. Μόνο στην Κοζάνη αυτά, Σταύρο. Να μην ζούμε, κύριε Σταύρο, την κατέμενη σήμαση. Ναι, ναι, ναι. Περάσαμε μια βόλτα, πότε ήταν? Α, με τη Λία γυρνούσε από κάπου. Ναι, και πώς σταματήσατε ή απλά περάσατε απλά? Κάτσε, πότε σταματήσαμε στην Κοζάνη? Παιδιά, μιλάμε για νεκρό τοπίο τώρα. Τι λες, μωρέ Σταύρο? Κοζάνη. Δεν σε πιστεύω. Τι γίνεται? Δεν σε πιστεύω. Ακόμα στον δρόμο είστε? Δεν είμαι στον δρόμο. Γιατί? Γιατί χιλιόμετρα κάναμε πάλι, φίλε. Έτσι, πες τα. Για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Πριν πάμε στο αγώνα, Σταύρο, λίγο το κλίμα στην πρωτεύουσα. Σε περνάνε τα δράμα. Για πες. Έχει και αυτή την αφρικανική σκόνη. Ναι. Που κρύβει τον ήλιο. Του Βαρέλα, να ξέρει. Η σκόνη. Την έχεις δει. Ναι. Διάβασα και αυτό το post που έγραψε Στέργιο για τον τύπο που έβαλε στο Simple. Είναι φοβερό, ρε. Εντάξει. Είναι φοβερό. Και τα δύο που δεν βάλανε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι θεοί, πραγματικά. Γενικά πάντως, συνεχίζουν τη ζέρια τους, δεν μπορούν. Κακή πόλη για να μείνεις. Εγώ επιμένω. Δεν είναι ωραία εκείνα για να μείνεις. Τεράστια, αποστάσεις μεγάλες. Ναι. Γρήγορη ρυθμή. Τα παοξάκια στην Αθήνα, Σταύρο, ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, πιστεύεις τις μέρες? Είπα να φάω χθες λίγο κοινό με κοτσιμπέρι και οψίστης. Ήταν παοξάκι. Ωραία. Ναι. Ήταν παοξάκι οψίστης. Σου κέρασε μία γύρα κοινόα. Ένα σάντουιτς με κοινόα, κοτσιμπέρι και αβοκάντο. Χωρίς κρεμμύδι. Ναι. Σταμάτα, okay. Σατανά, μας άνοιξε την όρεξη. Γιατί όσο μας το κάνει και νηστεία ο Σταύρος. Εννοείται, ρε. Μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Ήταν το κότσιμπέρι 4, φαινόταν τα μούτρα του. Βγήκε και ο χωριανός μου βγήκε. Ωραία. Είσαι και από 10 μέρη, Σταύρο. Κάπου θα κάτσει κάποιος, δεν γίνεται. Ναι, αλήθεια αυτό. Από 10 μέρη έχει καταγωγή. Ό,τι μας βολεύει είμαστε. Ναι. Και τώρα... Τώρα πάμε στην πόλη. Πώς το περιμένεις? Είμαστε κάτω από ένα βουνό. Ε? Πώς το περιμένεις το σημερινό? Κοίτα, χαίρομαι που φορμάτω στο δεύτερο γκολ του τέλος. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Καλό είναι. Με 1-0 πήγαινα με άλλον αέρα. Θα αναπνέω λίγο καλύτερα. Κοιτάξτε, ναι. Κανένα ψέματα. Τώρα το κομβικό κομμάτι της σημερινής αναμέτρησης είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και είναι το κατά πόσο πάω είναι συγκεντρωμένος μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι. Στους προηγούμενους τίτλους, των δύο κύπελα, ήταν τελευταίο επίσημο παιχνίδι, δεν είδαμε την ομάδα αγωνιζόμενη μετά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς αντιδρά ο οργανισμός του ΠΑΟΚ μετά από έξερα πανηγύρια. Ναι. Τι. Σταύρο, βλέπω... Α, με τον Ήβιτσι, έχει δίκιο ο συνάδελφος. Με Ήβιτς είχε play-off μετά. Και δεν ήταν πολύ καλή παροδία. Ναι, δεν ήταν πολύ καλή παρουσία. Βλέπω το Σταύρο νωρίτερα τις αποδόσεις στοίχημαν για την κατάκτηση του κυπέλου. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι στο 1,90 μαζί. Θεωρείς ότι... Δεν πειράζει. Όχι, απλά το κουβέντα κάνουμε.
Θεωρείς ότι αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, ή ότι η ΑΕΚ προετοιμάζεται εδώ και ένα μήνα για το κύπελο? Νομίζω ότι για τις αποδόσεις ουσιαστικά τι προετοιμάζεται για το κύπελο? Δεν έχει κερδίσει τον Κούγια. Έτσι προετοιμάζεσαι? Είναι και αυτό μια άποψη. Για να μην τρομοκρατούμαστε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο δουλειάς είναι πολύ πίσω από τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ξέχωρα από το κομμάτι της ποιότητας του ρόστερ. Και το Χιμένες δεν είναι κανένας, ξέρουμε πώς δουλεύει. Νομίζω ότι οι αποδόσεις ισορρόπησαν λόγω τραυματισμών. Α, ναι, σωστά. Είναι και αυτό μια εξήγηση. Ναι, ναι, σωστά. Σωστό. Αν δηλαδή ήταν Μαουρίτσιο Βιερίνιο διαβέτσιμη, μπορεί να μην το έδινε. Ναι, ήταν αλήθεια. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Δεν το σκέφτηκα για τους τραυματισμούς. Okay. Γι' αυτό είπα εγώ στέλνω για να τα σκέφτομαι. Ναι, Σταύρο, ναι. Ναι. Υπάρχει βέβαια και ένα φρεσκάρισμα λίγο στο αγωνιστικό σήμερα, νομίζω. Σε σχέση δεν με αυτό θα δούμε. Έχω εικόνα ενδεκάδας, θα δούμε αν θα έξει Ίγκασον κανένας αυτό. Κάνει ένας Ίγκασον στη μεσαία γραμμή παίζει ο Κάνης με το Μίσης στο δίδυμο, στην κορυφή παίζεται λίγο το ΑΚΠΟΜ με τους Φιντέρσκι. Ναι, πρέπει να μπει ο ΑΚΠΟΜ σιγά σιγά. Ναι. Ο Φιντέρσκι στην κορυφή είναι... Εντάξει, είναι δεν ένα... μπορεί να πιέσει. Είναι ένα ψιλοφρεσκάρισμα αυτό. Τώρα θες για μυαλό, θες για κίνητρο, για όλα. Κοίτα να δεις τώρα, όταν επιλέγει ο Λουτσέσκου να κάνει rotation σε ένα τόσο κομβικό θεσμό, κάτι που το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι, που ήμασταν ακόμα σε πιο μουδιασμένη φάση, άρα έχει κάποιο λόγο. Ναι. Θέλει να εντάξει προφανώς τον Ίγκασον πιο κοντά στην ομάδα μέχρι να τελειώσει τη σεζόν, για να ξεκινήσει αλλιώς. Εντάξει. Και θέλει τέλος πάντων και το Μίσιτς να του δώσει κάποια παιχνίδια και εννοείται τον Κάνιας, ο οποίος έχει για την επόμενη σεζόν, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Κάνιας στον τελικό έχει μεγάλη τύχη, λέω εγώ. Κι εγώ το πιστεύω. Με βάση αυτά που έχει δείξει. Και στους δύο τελικούς ο Κάνιας ήταν εκπληκτικός. Ξέρουμε και ότι ο Ολιβέιρα είχε ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν είναι σοβαρό, αλλά τον κράτησε λίγο πίσω στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Εγώ πιστεύω ότι το ιδανικό δίδυμο αυτή τη στιγμή είναι Κάνιας Ολιβέιρα. Και δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν λόγοι, ναι, που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Ναι, γιατί ίσως και αθλητικά ο Ολιβέιρα δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ αυτό είναι, καταλαβαίνω. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι μυστήριο. Δηλαδή θα περιμένουμε να ξεκινήσει για να φανταστούμε την εικόνα του. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν... υπάρχει ένα πνευματικό υπόβαθρο στην αναμέτρηση που δεν ξέρεις αν ο ΠΑΟΚ έχει το βαθμό συγκέντρωσης, δεν ξέρεις αν η Τρίπολη έχει το καλό της στο παιχνίδι της μεθεπόμενης Κυριακής με τον Πανιόνιο, παίζει την κατηγορία. Είναι η Τρίπολη, αν δούμε πώς βλέπει το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι περισσότερο, είναι σε μια φάση να τελειώνει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνουμε, παρά το παιχνίδι της χρονιάς που θα μπορούσε να είναι, αν βέβαια το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι το κλίμα που σπράττω από την Τρίπολη. Απλά από τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα κλίμα καθησυχασμού ότι είμαστε καλά, αλλά ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν πάρει τα μυαλά της ομάδας λίγο αέρα. Και θα πρέπει να το καταγράψουμε. Ναι, εντάξει, γιατί από τη μία λέμε ότι ο Λουτσάσκου θα τους έχει κρατήσει αρκετά, απ' την άλλη είναι και ανθρώπινο. Εντάξει, ναι, πότε δεν ξέρεις. Ανθρώπινο είναι, το σωστό είναι να είσαι σοβαρός επαγγελματίας και να επιστρέψεις γρήγορα στο κομμάτι το πνευματικό. Αλλά όταν έχεις πανηγυρίσει Κυριακή, έχεις πανηγυρίσει Δευτέρα, κάνεις μία ψιλοπροπόνηση την Τρίτη και μία προπόνηση πριν από ταξίδι Τετάρτη, δεν είσαι και... 100% σίγουρος. 100%. Ίσως γι' αυτό πάει σε αυτές τις μικροαλλαγές που λέμε. Να παίξουν δηλαδή παίκτες που έχουν κίνητρο. Αυτές τις μικροαλλαγές τις έκανα και στο προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο πολιτική αγάπη, όχι... Ναι, ας πούμε το Ίγκασον, ναι, αυτό που λέγαμε και το Μίση ναι. Του Κάνιας. Ναι, και εγώ μαζί. Είναι... Αυτή η ομάδα, παιδιά, δεν μας έχει δώσει δικαιώματα μέχρι τώρα, η ομάδα του Λουτσέσκου, οπότε καλό θα είναι να μην... Στο κύπελο μια χαρά μας έχει δώσει δικαιώματα, Στέργιο, μην τα σβήνουμε. Στο κύπελο, Σταύρο, τι, με την Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή έχασες, ναι, εντάξει. Τον Πανιόνιο δεν έχασες, ούτε κατάλαβες πώς. Ναι.
Δεν είναι να το παίρνει αψήφιστα κανένα παιχνίδι. Και απλά τώρα είναι κάτι που δεν έχει ξαναζήσει η ομάδα. Δηλαδή όλο αυτό το πανηγύρι τις προηγούμενες μέρες δεν το έχει ξαναζήσει κανείς. Οπότε είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλη μία παράσταση, άλλη μία εμπειρία. Περιμένουμε κόσμο στην Τρίπολη, νομίζω, από Τρίπολη. Από έχει εισιτήριο ο ΠΑΟΚ. Θα έχει κόσμο, θα έχει. Θα έχει. Περιμένει και ο Αστέρας γεμάτο γήπεδο, δεν ξέρω κατά πόσο. Πώς γεμάτο γήπεδο, Αστέρας, πότε το γίνει σωστά, δεν το γίνει σήμερα. Κάνουν κάλεσμα, βγαίνει από παντού αυτό. Ας ωραία, κάνεις κάλεσμα, ωραία. Και εγώ κάνω κάλεσμα να πάω να ακούσουμε εφηθόν. Πώς θα μαζέψουμε. Έχεις μεγαλύτερη τύχη. Το Χρήστατο σίγουρα. Ναι. Ένας. Ναι, ένας. Ναι. Το αυτό που βγήκε χθες με τον Καφού. Δεν υπάρχει Καφού. Δεν υπάρχει κάτι, Πριν από δύο χρόνια είχε ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω. Είναι το γνωστό μάνατζερ που φέρνει κουτσού στο άμμο και βάζει ο Παντελεήμονα. Από Γαλλία μεριά. Μεγάλη χάρη του. Ναι, μεγάλη χάρη. Όχι ο Τελεήμονας, ναι. Ναι. Με μακριά είναι καθημένη. Εντάξει, ναι, δεν ασχοληθεί. Είναι ένα κονέ του Μίχελ τότε. Που έφερε Λεβέκ με Βέκ και μεγάλη τα επιτυχία, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Και ο οποίος, αλλά και πού βγάζει και κάποια διαρροή για ΠΑΟΚ. Στην Μέτσα ανήκει ο παίκτης, δανεικός στην Λέγκια. Ναι. Τελειώνει τώρα ο δανεισμός. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτης σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Νομίζω ότι ψάχνει ένα κλικ πάνω. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα κληθεί να μπει στο μήνυμα της Champions League. Από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι, με δεδομένο κιόλας ότι η Πυρήνια και η Μαουρίτσιο θα είναι εκτός εκείνο το διάστημα, ότι οι επιλογές παικτών δεν μπορεί να είναι ρίσκου. Ναι. Ναι. Χωρίς Καλτσάκη, είναι πιο... χωρίς Καλτσάκη Μανιά, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ιγκλέσιας... Ο Μανιάς, παιδιά, έχει μια χρονιά, θα τελειώσει η χρονιά και θα πάει να κάνει 30 βουντού. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα ποτέ. Ο Ιγκλέσιας είναι κανονικά στην αποστολή. Προπονήθηκε, είναι στην αποστολή. Τώρα αν θα ξεκινήσει ή όχι δεν το γνωρίζω. Αλλά φαντάζομαι θα ξεκινήσει κανονικά. Έτσι λέω. Κοίτα, τώρα η δύναμη του Στέρα είναι ο Ιγκλέσιας με τον Μουνάφ. Ναι. Αυτοί οι δύο, ο Καλτσάς κάνει υποφελτή σε ζώνη. Δεν είναι κακός. Ναι. Μπήκα σε τότε να με χάσετε. Όχι, εντάξει. Ο Καλτσάς κάνει καλή σε ζώνη. Μπορεί να είναι και ο MVP του Αστέρα φέτος. Ναι. Για να το λες. Σε μια χρονιά πολύ κακή για τον Αστέρα. Αλλά δεν βρήκε γκολ από το Μανιά, δεν βρήκε γκολ πολλά από τον Ιγκλέσιας που είχε δώσει παιχνίδια στο παρελθόν, δεν βρήκε ισορροπία, είχε κάνει μια κατεμιά απίστευτη και ουσιαστικά πάει να σώσει την παρτίδα με τον αδιάφορο Πανιόνιο τελευταία αγωνιστική. Νομίζω ότι η αυτοκτονία του Πάση είναι αυτή που σώζει τον Αστέρα. Ναι, ναι. Ο Πάση ο οποίος έχασε την Κρήτη, ο Πάση ο οποίος το αχειώθηκε καθαρό γκολ με τον Αστέρα. Σωστό. Εντάξει, που θα μπορούσε να έχει αλλάξει τις ισορροπίες από τη στιγμή που μιλάμε. Θα δούμε. Δεν πιστεύω πάντως ότι ο Αστέρας από τη στιγμή που μιλάμε έχει την ψυχική υποδομή να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ μπει με αυτήν τη λογική, θα το πληρώσει. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην το πληρώσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι σοβαρός. Και βασικά να κάνει αυτό που κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, να βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Που βάζει γκολ σε κάθε παιχνίδι. Ένα γκολ χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, επί της ουσίας, ναι, ένα γκολ χρειάζεται. Ναι. Τελευταία φορά που δεν έβαλε ήταν με την ΑΕΚ πέρσι, στο ΆΚΑ. Πέρσι, στο παιχνίδι του ΆΚΑ. Δεκέμβρη. Με 10 παίκτες και οι δύο. Και στο τέλος ο Καντουρί βγάζει μια πίστευτη παλιά στον Μπρίγκοβιτς, ο οποίος σε καιρό τέρμα δεν πετυχαίνει την μπάλα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πας 1,5 χρόνο πίσω. Ναι. Αυτό κάτι λέει. Σκοράρει σε κάθε παιχνίδι. Θα βρει μια φάση τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε να πούμε. Είναι και τελικός στην ΠΑΕ. Ο καιρός καλό Σταύρο. Γενικά στην περιοχή εκεί πέρα της Αρκαδίας. Πελοπόννησος. Ναι, καλά είμαστε. Εντάξει, ωραία. Νορμάλ. Τώρα φτάνουμε σε λίγο κι εμείς. Είναι ο τελικός K17 σε λιγάκι. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει. Είναι ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Από ό,τι μαθαίνω από παιδιά. Μιλάμε για δύο ίδιες ομάδες σε επίπεδο, με 5-6 διεθνείς η καθεμία, στην ηλικία αυτή. Δεν είναι η top ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά έχει στοιχεία, έχει τον Τζόλι, τα παστελόνια εκεί αμέσως. Ναι. Ο Νάρης Ολυμπιακός είναι η καλή του ομάδα αυτή, από τις ακαδημίες.
θα δούμε τώρα αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει το απόλυτο να πάρει πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες των τμήματων. Ναι, από την πρώτη ομάδα μέχρι και όλες τις ΚΑΠΑ. Ναι. Θα είναι ενδιαφέρον να το καταφέρει αυτό ο ΠΑΟΚ. Νομίζω δεν θα μπορέσει κανείς να το επαναλάβει στο μέλλον. Ναι. Ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα δουλέψετε τώρα για φαγητό, μαρουλάκι φαντάζομαι. Μαρουλάκι. Καναντίδι, πικάντικη, χόρτα. Αυτά είναι. Κανα ζωχό. Δεν νομίζω να προλαβαίνουμε στέλνιο. Ναι. Πολύ ζωχό αυτό, πολύ ωραίο το χόρτα. Αρέσει. Πάρτο σε σάντουιτ, Σταύρο. Πιτούλα, ζωχό μέσα, δύο πατατούλε και έφυγε. Πάρε δύο τέτοια, εντάξει. Σταύρο, μερίκο είστε μαζί. Α, θα φάτε καλά, εντάξει, οκ. Και μεγάλο τσεκαρέα πίσω. Τέλεια, τέλεια, θα πάτε μια χαρά. Ο Αντώνης θα φάει γυνά, εσείς δεν ξέρω. Ο Αντώνης, παιδιά, δεν τρώει. Είναι αυτό το θέμα, δεν τρώει, δεν νομίζω ότι έχει αυτή την ανάγκη. Τα φιλιά μας θα του δώσεις. Θα δώσω τα φιλιά σας. Ωραία, καλό υπόλοιπο δρόμο και καλή μετάδοση. Να γυρίσετε χαρούμενοι όπως πάτε. Για να δούμε μετά το επόμενο παιχνίδι με τον Πας Γιάννηνα. Τρία μας μήνα, Σταύρο. Στο οποίο θα πας, Στέργιο, Εκεί θα είμαστε, Σταύρο, εκεί θα είμαστε. Τρία ματσάκια μείνανε, να τελειώνει η χρονιά όπως πρέπει να τελειώσει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Bye. Λοιπόν. Δεν έχει κανένα εφεύρεση Στέργιο, αλλά το παλεύει. Εντάξει. Είναι ταπεινό παιδί. Βασικό σκεφτό. Είναι ταπεινό παιδί, δεν θέλει να πει τις εφεύρεσεις του. Α, μπράβο. Ναι. Έχει κάνει άλλες εφεύρεσεις. Άσε, γιατί μετά πλακώνουν και εφορίες και αυτά. Ποιος μπορεί να πλακώσει, κανένα ζωέ. Άσε, μετακίνησε τη δισεκατομμυρίου, χωρίς να τα κάνει τα λεφτά. Τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία. Όχι. Παράδειγμα, εδώ ο φίλος μας. Πάρα τα δισεκατομμύρια του, θέλει να προσπέσει τον τόπο του. Καλύτερα να είσαι ένας πιστός στρατιώτης, παρά να είσαι δισεκατομμυρίουχος να έχεις 700 πράγματα στο μυαλό σου. Απλά πράγματα. Θες, απλή ζωή. Τι βάζανε να έχουν αγάπη. Ναι, ρε φίλε. Για ρωτώ τον Ιβασαβίδη, που έχει 20.000 εργαζόμενους στη Ρωσία. Πώς το βλέπεις. Δεν είναι σκασμένος. Δεν είναι. Ναι, ρε φίλε. Τι ωραία. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε λοιπόν, σιγά σιγά. Ναι, θα πάμε. Θα σας πω ότι μία επιλογή είναι, αν είστε υπολογιστή, να μπείτε ή από κινητό στο YouTube τη Super League. Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση. Δεν ξέρω αν έχει ανοίξει και το link τώρα που μιλάμε. Ενδεχομένως να έχει ανοίξει. Για τον τελικό της ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ με την ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού. Και όσοι είστε σπίτι και μας ακούτε, η καλύτερη επιλογή είναι η TV 100 που θα έχει ζωντανή μετάδοση του τελικού που ξεκινάει σε 4-5 λεπτάκια. Θα συνημερώνουμε και εμείς, για όσους δεν μπορούν ούτε να έχουν εικόνα μέσω κινητού, τάμπλετ, ούτε μέσω τηλεόρασης. Μία η ώρα λοιπόν ξεκινάει ο τελικός. Καλή επιτυχία στα παιδιά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιθυμίζω ότι υπάρχει post στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Γράφετε απλά το όνομά σας κάτω από την αφίσα του Ρίτση Καζίνου και του Θέατρου Βεργίνα και κερδίζετε μια διπλή πρόσκληση να πάτε στις 4 στο Θέατρο Βεργίνα να παρακολουθήσετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης το σημερινό δεύτερο ημιτελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μια συνέντευξη ενός εκ των πρωταγωνιστών των κυπελούχων Ελλάδος στο βόλεϊ και ελπίζουμε σε λίγες μέρες και πρωταθλητές Ελλάδος. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 7ο λεπτό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-0. Σας είπα, θα σας ενημερώνουμε για το σκορ. Υπάρχει επιλογή της TV 100 και υπάρχει και επιλογή live streaming από το YouTube της Super League. Οπότε αν θέλετε να έχετε εικόνα μπορείτε να έχετε. Αν δεν μπορείτε να έχετε εικόνα θα συνημερώνουμε εμείς. Καλά ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες. Αρκετό τρέξιμο, πολύ διάθεση. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Ράφα. Τι κάνεις? Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Ωραία, καλά είμαστε κι εμείς. Θα έχουμε μια συνέντευξη με έναν εκ των πρωταγωνιστών νομίζω της ομάδας βόλεϊ, που το τελευταίο διάστημα Ραφαήλ έχει ανεβάσει και αυτό στην απόδοσή του, όπως και όλη η ομάδα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ντίμα Φιλίπποφ, κυπελούχο Ελλάδος και ευχόμαστε πολύ σύντομα και πρωταθλητή Ελλάδος. Καλησπέρα, Ντίμα. Καλησπέρα, Ντίμα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όλα καλά, εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Ξεκουράζεστε γενικότερα, γιατί λείπατε αρκετές μέρες, αρκετά ταξίδια, αρκετή ένταση. Μας έδωσε ο κόουτς μια μισή μέρα από σήμερα, έχουμε προπόνηση στις 5 η ώρα και σιγά σιγά να επανέλθουμε στους ρυθμούς γιατί έχουμε και ένα στόχο ακόμα. Ντίμα, φήμες λένε ότι δεν αφήνεις την κούπα από τα χέρια σου και στην παραλία σε βλέπουμε την κούπα και όλος ο κόσμος. Παραλία πού?
Γενικά αυτές τις μέρες, ρε παιδί μου, είναι το ζεις. Και ο κόσμος... Εντάξει, ναι, πήγα, ναι, το Κύπρο της κατηφίλης μου που... ναι, ναι, ναι. Είναι full power και έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε να το κάνω. Δήμα, είναι καλό που ο ΠΑΟΚ ξεκουράζεται και ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδια ή κανένα φορά το να έχεις παιχνίδια συνεχόμενα να έχεις καλύτερο ρυθμό. Πώς το βλέπεις εσύ? Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό ότι έχουμε κάποιες μέρες ξεκουράζει, γιατί αδειάσαμε ψυχολογικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Γιατί ήταν δύσκολο αυτό το διήμερο και μετά το μάτς κατευθείαν με την Κηφισιά για να περάσουμε στους τελικούς ήταν δύσκολο, έτσι. Είχαμε τώρα μια μισή μέρα ΠΑΟΚ, πιστεύω ξεκουραστήκαμε. Πιστεύω θα έχουμε και άλλη μια μέρα επόμενο Σαββατοκύριακο και να γεμίσουμε λίγο τις μπαταρίες. Ραφαήλ. Δήμα, ένας ξεχωριστός στήλος, όπως είπες και εσύ με τον ΠΑΟΚ. Το έχεις κερδίσει 4 φορές, αυτή ήταν η 5η, αλλά η πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ. Πώς το έζησες σαν παίκτης του Δικεφάλου? Εντάξει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακουστήκαν πολλά για τη μεταγραφή μου όταν ήρθα στο ΠΑΟΚ. Εγώ χαίρομαι που είμαι στο ΠΑΟΚ. Πραγματικά το χαίρομαι και θα είσαι σίγουρα αυτός ο τύπος θα είναι ξεχωριστός για μένα, γιατί όπως είπα είναι πρώτος με την φανέλα του ΠΑΟΚ και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δήμα, ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το μήνυμά σου μετά από την κατάκτηση του κυπέλου. Ουσιαστικά μια τοποθέτηση σαν ξέσπασμα ήταν από ότι το εισέλαβα εγώ. Πέρασα μια δύσκολη χρονιά που επέστρεψα στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι αυτό. Ήταν ιδιαίτερα τα συναισθήματα για σένα? Εντάξει, ναι, σίγουρα, γιατί ο καλός ή κακός, έτσι όπως έφυγα από το Ολυμπιακό, δεν ήταν ο καλός τρόπος, έτσι. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό, αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, έτσι. Είναι σίγουρο, νιώθω χαρούμενος για τους συμπαίκτες μου, για την ομάδα, γιατί παλεύαμε εκεί που μας είχαν ξεγραμμένους από την αρχή της σεζόν, αλλάξανε μόνο από όλα, είμαστε και πάλι... Με στους στόχους πήραμε το κύπελο και πραγματικά χαίρομαι και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συμπαίκτες, για την ομάδα, για τη διοίκηση που μας στήριζε την αρχή της σεζόν. Και απλά θέλω να σας ευχαριστήσω που όλους τους συμπαίκτες μου για αυτό που κάνουμε με το κύπελο. Ναι. Δήμα, πριν από 2-3 μήνες φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν από εσάς λίγο καλύτερος ή είχε πιο καλό ρυθμό ή πιο έτοιμος. Πλέον αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος τη στιγμή που μιλάμε. Πώς το βλέπεις εσύ το όλο θέμα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού? Εάν φυσικά ο Ολυμπιακός περάσει το Φίνικα. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι μπορεί ο Φίνικας να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Ήδη πιστεύω να κάνει τη ζημιά. Ήδη πήρε ένα παιχνίδι. Τώρα το δεύτερο κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Είναι... Η σύνος παίζει καλά. Από εκεί πέρα δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι στο τελικό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα μας άλλαξε με τις αλλαγές που γίνανε, έτσι, με το δύο που ήρθανε. Φάνηκε και στο γήπεδο αυτό, πιστεύω. Γιατί παίζουν πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Πίσω να συνεχίσουμε να βελτιωθούμε κι άλλο και να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Με την έλευση του Γιούρι Φιλίπποφ βλέπουμε, Ντίμα, ότι η ομάδα έχει λιγότερα διαστήματα αστάθειας και λιγότερα διαστήματα όπου χάνει την αυτοκέντρωσή της. Είναι έτσι ή όχι? Ή κάτι άλλο άλλαξε ο Γιούρι Φιλίππου? Εντάξει, εγώ όπως πιστεύω έδωσε ένα καινούργιο αέρα στην ομάδα. Απελευθερωθήκανε πολλοί παίκτες, πιστεύω, όταν είναι ο κόουτς. Αυτό είναι σημαντικό για μας, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε απελευθερωμένοι όταν παίζουμε. Από εκεί πέρα για τα νεκρά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι που λες εσύ, σίγουρα υπήρχαν, αλλά αυτό είναι θέμα συγκέντρωσης, είναι θέμα προπόνησης, είναι πολλά. Ναι. Ραφαήλ. Βγάζει για έναν χαρακτήρα πλέον η ομάδα, δηλαδή την έχουμε δει ότι και στο μάτς με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή έμεινε πίσω, το γύρισε. Με την Κηφισιά στο δεύτερο σετ πάλι αρκετούς πόντους πίσω, όμως και πάλι βρήκε τις λύσεις. Άρα είναι και θέμα ψυχολογίας πλέον εκτός από αγωνιστικό. Σίγουρα και ψυχολογίας και πάθους και θέλησης είναι όλα παίζουν ρόλο πλέον, έτσι, στην ομάδα μας, γιατί είμαστε ανεβασμένοι, έτσι πιστεύω εγώ, και ψυχολογικά. Τώρα με το κύπελλο είμαστε περισσότερο ανεβασμένοι και σας λέω ότι θέλουμε και εμείς το double. Ντίμα, σε είδα, για να φύγουμε λίγο και από αυτό το κομμάτι, σε είδα ότι χάρηκες και εσύ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ποδοσφαιρικής ομάδας και είδα διάφορα μηνύματα από τον Γιώργο Σαββίδη και για εσάς και εσύ για αυτό. Πώς το έζησες, πώς το ζήσατε γενικά όλοι την Κυριακή?
Το θέμα είναι ότι ήταν να είμαστε και εμείς στη Φιέστα, ναι, αλλά ναι, ναι. Με το παιχνίδι που είναι με την Κηφισιά δεν μας άφησε, γιατί θα κουραζόμασταν πάρα πολύ και δεν θα ήμασταν κουρασμένοι στο παιχνίδι, έτσι. Το ζήσαμε πάρα πολύ, ή το είδαμε στην τηλεόραση, αλλά και δεν μπορούσαμε να δούμε όλη τη Φιέστα. Εγώ είδα μέχρι τις 12.30 να πω την αλήθεια. Χάρηκα πάρα πολύ και για την ομάδα και για τα παιδιά από την εκεί που τυχαίνει να κάνουμε και παρέα με κάποιους από αυτούς. Με το και Σάχοφ είδαμε το Σάχοφ, πολλά. Ναι, ναι, ναι. Με το Σάχοφ, ναι, που είμαστε πολύ φίλοι και έχουμε δεθεί πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτόν. Όσο για τον Γιώργο Σαββίδη και την οικογένεια Σαββίδη γενικά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Γιατί δεν στηρίζει μόνο το βόλιο, στηρίζει και τον μπάσκετ, στηρίζει και τον ενεσιτέχνη, γενικά όλο το ΠΑΟ και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη η οικογένεια είναι ο ΠΑΟ και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Φαντάζομαι, Ντίμα, περιμένετε και ένα παλατάκι στους τελικούς που θα έχει περισσότερη έτσι, προσέλευση και πάθος, έτσι δεν είναι? Πάντα στους τελικούς ο κόσμος του ΠΑΟ είναι περισσότεροι αυτοί που είναι στο ΠΑΟ, Sports Arena. Ναι, τους περιμένω σίγουρα, το έχω ζήσει και εγώ και από την απέναντι πλευρά. Θέλω να το ζήσω και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, τους περιμένουμε. Ξέρουν και αυτοί, ξέρουν και εμείς ότι είναι μια επιπλέον δύναμη για μας. Τους περιμένουμε για εμείς το κέντρο του Παλατάκη. Ραφαήλ. Νομίζω ότι το καλύτερο κιόλας που φάνηκε ότι αυτό που είπε ο Ντίμα, ότι ήταν μια οικογένεια, ότι δεν ξέχασαν και κανέναν από τους παίκτες οι οποίοι ήταν μέσα στη χρονιά. Και με τον Δημήτρη τον Τζούριτς και τον Λαμπόμπο τον Μάρκες. Δηλαδή ήταν και εκείνοι λες και ήταν στα πανηγύρια. Τους έπαιρναν τηλέφωνο, τους καλούσαν με βίντεο κλήση. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ήταν μια οικογένεια ο ΠΑΟΚ φέτος και είναι ακόμα. Σίγουρα, ναι. Όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα είναι κομμάτι της ομάδας. Όλοι έχουν δώσει κάτι για να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτό το κύπελλο. Αυτό που σου είπα, είμαστε σαν μια οικογένεια και αυτό πιστεύω βγαίνει και προς τα έξω και μέσα στο κύπελλο όταν είμαστε. Και μακάρι να είμαστε έτσι και να συνεχίσει και στο πρωτάθλημα. Εμείς, Δήμα, θα σας ευχαριστήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να είστε γεροί όλα τα παιδιά στην ομάδα, να έχετε καλή επιτυχία στους τελικούς. Και να κατορθώσετε να χαρίσετε ακόμα μια χαρά στον κόσμο που σίγουρα του δώσατε μεγάλη χαρά με το κύπελλο. Νομίζω όλος ο κόσμος είδε τους ημιτελικούς. Δεν είχε κόσμο του ΠΑΟΚ. Μακάρι να είχε, να φτάσουμε στο σημείο να γίνονται οι τελικοί με οπαδούς των δύο ομάδων. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά σίγουρα περιμένει ο κόσμος με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, νομίζω, τους τελικούς για να του χαρίσετε άλλη μια χαρά και να τελειώσετε τη χρονιά νταμπλούχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνει να γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή Δήμα. Συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ραφαήλ. Ράφα. Ναι, τώρα σε ακούω. Ωραία. Ωραίο είναι ο Ντίμα. Άνετος είναι πάντα. Ναι. Πάντα, ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Λοιπόν... Βασικά κρύο αίμα αυτός ο άνθρωπος. Βγάζει μια ψυχραιμία και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γι' αυτό νομίζω ταιριάζει με τον Σάκοφ. Είναι έτσι ίδιο στυλ και οι δύο. Δηλαδή πιστεύω και ο Ντίμα έχει μια τρέλα που τη βγάζει κάποιες στιγμές, αλλά κατά τα άλλα είναι ισορροπημένη. Είναι ήρεμη δύναμη, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Νομίζω, Ραφαήλ, από τα λίγα που ξέρω, δεν μπορείς να είσαι σαν χαρακτήρας έντονος, με την έννοια να έχεις ξεσπάσματα και να είσαι πασαδόρος, έτσι δεν είναι? Ναι, ισχύει γι' αυτό. Ισχύει. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, λέμε ότι για τον τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις την τρέλα του τερματοφύλακα. Πασχαλάκι. Σωστό, ακριβώς. Αν έχεις την τρέλα σαν πασαδόρο, δεν νομίζω να βοηθάει και πολύ. Είναι, όχι, όχι. Όταν είσαι δηλαδή εγκέφαλος μιας ομάδας και ξέρεις ότι περνάει όλο το παιχνίδι από σένα, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ήρεμος. Δεν είναι αυτό η τρέλα του διαγώνιου, δηλαδή τα καρφιά σε πέρδα, Χιμένες που βλέπαμε, ή του Όκολιτς ακόμα σαν κεντρικός με τα μπλοκ κτλ. Ο πασαδόρος είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ένας παίκτης που παίζει με το μυαλό πρώτα και μετά με τα ναι, χέρια. Και νομίζω ότι αν παρασυρθεί ο πασαδόρος, είτε νευριάσει, είτε παρασυρθεί, είτε ενθουσιαστεί υπερβολικά, νομίζω ότι σε μια ομάδα δεν βγαίνει σε καλό. Ναι, όταν μιλάμε για αυτό. Υψηλό επίπεδο, εντάξει τώρα. Ισχύει. Αν μιλάμε για χαμηλό επίπεδο σε χαμηλές κατηγορίες, οκ, μπορεί να έχει και πασαδόρους που να έχουν τρέλα απίστευτη. Αλλά σε υψηλό επίπεδο νομίζω ότι οι μεγάλοι πασαδόροι, γιατί είναι μεγάλος πασαδόρος ο Ντίμα, σπουδαία καριέρα και με την εθνική και με τους συλλόγους που έχει αγωνιστεί, πρέπει να έχει το κεφάλι σου συγκεντρωμένο. Και εντάξει, όταν έρθει η στιγμή των πανηγυρισμών, από εκεί και πέρα να απελευθερωθεί. Προπόνηση είπε σήμερα, όπως είπε και ο Ντίμα. Υπάρχει κάτι άλλο για την ομάδα βόλεϊ? Όχι, νομίζω στο περίμενε στην αναμονή για τον αντίπαλο. Να δούμε αν θα πάει σε πέμπτο μάτι σειρά, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν περάσει, σε τι κατάσταση θα είναι οι τραυματίες του. Πάλι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι αφίβολος ο Κουμεντάκης για σήμερα. Λογικά δεν θα αγωνιστεί.
Ο Αλεξίεφ δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή, οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα τραβήξει η σειρά και σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός, αν το καθαρίσει από σήμερα. Τι ώρα είναι το μάτς σήμερα? Στις 5 είναι. Α, με τηλεοπτική μετάδοση από το Edge Sports. Ραφαήλ, ποια είναι η δική σου αίσθηση για το σημερινό παιχνίδι στη Σύρο? Λογικά ο Ολυμπιακός, αν θέλει να το καθαρίσει, πρέπει να βγάλει πάθος. Αυτό το οποίο δεν είχε εδώ και λίγο καιρό. Γενικότερα το κλίμα που βγαίνει είναι ότι υπάρχει μια στήριξη στο Μουνιώθ. Άρα το μπαλάκι πάει στους παίχτες. Ότι εκείνοι δηλαδή πρέπει να βγάλουν αντίδραση πλέον. Τώρα σίγουρα από την πλευρά του υπαίχτες του Ολυμπιακού ξέρουν ότι θα ήταν πολύ καλύτερο για αυτούς το να καθαρίσουν τη σειρά. Να μην έχουν εξτρά μέρες. Αλλά από την άλλη και το κίνητρο του Φίνικα σε ένα γήπεδο που πάντα γεμίζει. Που είναι πάντα μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την έκπληξη. Μπορεί νομίζω ο Φίνικας να χτυπήσει και αυτό το παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι μπορεί και να γίνει για ένα αμφίροπο παιχνίδι. Είπαμε ότι όπως και να έχει η σειρά των τελικών ξεκινάει την άλλη Παρασκευή, έτσι? Ναι, όπως και να έχει. Ακόμα και αν πάει σε πέμπτο μάτς την Τρίτη, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, είναι να ξεκινήσει την άλλη Παρασκευή. Δεν πιστεύω να έχουμε, αν πάει σε πέμπτο τελικό, καλιά παρέμβαση του Ολυμπιακού να, για να ξεκουραστούμε αυτό και τα λοιπά. Όχι, νομίζω πραγματικά. Ναι, εκεί νομίζω μετά θα μιλάμε για σκάνδαλο. Δεν νομίζω. Όχι, έχουν βγει ημερομηνίες εδώ και 1,5 μήνα είναι που έχουν βγει ημερομηνίες από την αρχή το play-off. Ναι. Θα είναι πραγματικά σκάνδαλο μετά. 3,75 Ραφαήλ ο Φίνικας Σύρου, 1,29 Ολυμπιακός. Συστήχημαν. Εντάξει. Ναι, ο Φίνικας μπορεί. Σε ένα live, δηλαδή, αν το πάμε εντελώς στοιχηματικά, με ένα cash-out νομίζω ότι είναι καλό το ποντάρισμα στο Φίνικα. Στο προηγούμενο μάτσο, νομίζω προχθές, σε κάποια φάση το Φίνικας πριν το παιχνίδι, τον έδινε 6. Διάβασα και στο Twitter 7. Και μετά έγινε. Ψηλά. Ναι, ήταν πάρα πολύ ψηλά. Και μετά έγινε το 3-0. Και το 3-0, φαντάζομαι, ειδικά με αυτό το σκορ στα σετ, θα πρέπει να το δίνει πάρα πολύ. Δεν το περίμενε νομίζω κανένας, ναι. Κανένας δεν το περίμενε. Δεν περίμενε κανένας ότι θα έχει αυτή την εικόνα ο Ολυμπιακός και μάλλον από τη στιγμή που η Σύρος έπαιζε χωρίς το βασικό της διαγώνιο. Περίμενε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να το κερδίσει το μάτς. Αλλά έβγαλε απίστευτο πάθος στις υπέρθεση της Σύρου και ο Ολυμπιακός ήταν εντελώς ανέτοιμος για ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι, δηλαδή που κρίνει πρόκριση σε τελικό. Ναι. Παιδιά, 3-1 σετ ο Φίνικας σήμερα, 9 απόδοση. Μια χαρά, καλό Πάσχα. Για καλό Πάσχα. Καλή ανάσταση. Μια χαρά. Είναι και ο Φίνικας, δεν έχει κακή ομάδα από ό,τι καταλαβαίνω. Μια χαρά. Όχι, ομάδα. Έχει καλή ομάδα. Μια χαρά ομάδα. Καλή ομάδα. Ναι, απλά ήταν και η εικόνα του Ολυμπιακού που μας έκανε λίγο. Το 3-0 βασικά. Δηλαδή, ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. 3-0. Πάντως, Ραφαήλ, για να κλείσουμε το βόλιο, να πάμε λίγο στο γυναικείο ποδόσφαιρο που μπάσκετ μας κάνει λίγο πιο σοφότερους. Γενικά το βίντεο τσεκ νομίζω λειτουργεί άκρος θετικά στην όλη φάση. Ναι, δίνει λύσεις, αλλά υπάρχουν λίγο οι μουρμούρες στο τελείωμα των σετ, όταν δηλαδή μπορεί να έχουν κρυθεί κάποια πράγματα, ότι μπορεί άσκοπα να το χρησιμοποιούν κάποιοι προπονητές, σαν λίγο να σπάσουν το ρυθμό της άλλης ομάδας, λίγο σαν ένα time out, ας το πούμε, τεχνικό, όπως τα λέγαμε αυτά τα παλιά, τα οποία έχουν καταργηθεί από φέτος. Αλλά εντάξει, τώρα από τη στιγμή που το έχεις τη δυνατότητα να το χρησιμοποιείς, γιατί δεν το χρησιμοποιείς για οποιοδήποτε σκοπό. Προκειμένου όμως, είτε σε ημιτελικούς Final Four, είτε σε τελικούς, είτε σε τελικούς πρωταθλήματος και ημιτελικούς, ας χάσω λίγο το ρυθμό, αλλά να μην χάσω κάποιον πόντο σε κάποιο κρίσιμο σημείο. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Όταν δηλαδή σε μάτια ειδικά που κρίνονται τέτοια πράγματα και τίτλοι και προκρίσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχουμε δει τα απίστευτα. Εννοείται, και ακόμα ακριβώς. Περιμένουμε replay από την δημόσια τηλεόραση ή την κρατική. Κάτι λίγα παλιότερα, κάτι ημιτελικούς κυπέλου, κάτι τελικούς πρωταθλήματος, ακόμα περιμένουμε το replay, ισχύει. Όχι το... Οπότε νομίζω 9 στις 10 φορές έχει λειτουργήσει καλά το βίντεο τσεκ, οπότε καλό είναι, δεν ξέρω πότε θα το δούμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε μείνει στην αισιοδοξία του Υπουργού. Ραφαήλ, για να κλείσουμε... Τι έγινε χθες με την Γλυφάδα? Βαρέθηκαν να έρθουν, δεν μπήκαν λεωφορείο, τρένο, αεροπλάνο? Τι έγινε? Βγήκε κάποια επίσημη ενημέρωση, κάτι από την Γλυφάδα? Δεν υπήρχε, όχι, δεν τις παίζουν μάλλον τις πρωταθλήτριες, γι' αυτό είπαμε. Γιατί δεν παίζονται μάλλον και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και μεγάλη Τετάρτη τώρα χθες, πού να ταξιδεύεις αυτό, διόδια, βενζίνη. Αυτό ακριβώς είναι και μια ξαναβολή αγωνιστική. Εντάξει, η Γλυφάδα δεν κινδυνεύει κιόλα, είναι στη μέση βαθμολογίας. Εντάξει, οκ, το λειτουργήσε καλά για τον ΠΑΟΚ, έπαιξε ένα οικογενειακό διπλό, πήρε τους 3 βαθμούς εύκολα, ένα μάτσα ακόμα για να το πάρει και αίτητη το πρωτάθλημα και να συνεχίσει την κυριαρχία της. Ενημερώθηκε ο ΠΑΟΚ τη στιγμή του αγώνα, δηλαδή βγήκε ο ΠΑΟΚ κανονικά και δεν είδαν κανέναν? Ο ΠΑΟΚ, ναι, τυπικό ήταν και οι διαιτητές, θα έπρεπε για το τυπικό να είναι εκεί πέρα και για το φιλό, πέρα στο 15 λεπτό. Υπήρχε ενημέρωση νωρίτερα, ξέρω εγώ, μια ώρα πριν το μάτς, 2-3, ότι παιδιά, εμείς δεν θα έρθουμε σήμερα.
ή όχι. Φαντάζομαι ότι ναι, μεταξύ του εντάξει, σίγουρα θα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ενημερώσεις. Είναι και εντάξει, ένα ερευνητικό άθλημα, φαντάζομαι ότι σίγουρα κάποιο τηλέφωνο θα υπήρχε κτλ. Ναι. Αλλά ο Πάκος Όφιλ έπρεπε να είναι στο. Εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Ωραία. Έχουμε τίποτα, Ραφαήλ. Επειδή αύριο δεν έχουμε πρόγραμμα, Μεγάλη Παρασκευή, κάνε μας λίγο αν τάξεις έτοιμα μία σούμα, αν υπάρχει κάτι που δεν νομίζω να υπάρχει. Ήταν η τεράστια επιτυχία χθες, νομίζω πραγματικά τεράστια και χωρίς καμία υπερβολή του γυναικείου μπάσκετ. Έχει περάσει στους τελικούς της Α1 για πρώτη φορά στην ιστορία του τμήμα, μετά την κατάκτηση στις δεύτερες θέσεις που είναι υψηλότερη. Και λέμε τεράστια, εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η διαφορά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ρόστερ Ευρωλίγκας. Αλλά πραγματικά για το φετινό ρόστερ του Δικεφάλου και για όλη τη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τον κύριο Αγγελίδη, τον Έφορο, από τον κύριο Μασλαρινό, τον προπονητή και όλους τους υπόλοιπους τεχνικούς μέχρι τις ακαδημίες, ήταν πραγματικά μια δικαίωση νομίζω των κόπων. Πάει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το σύστημα είναι λίγο περίεργο, ξεκινάει από το 2-0 γιατί οι ομάδες μεταφέρουν τις νίκες τους από την κανονική διάρκεια. Ναι, επομένως ο ΠΑΟΚ θα πάει να δώσει ένα παιχνίδι στη Γλυφάδα απέναντι στον Ολυμπιακό και χωρίς τις Αμερικανίδες δυστυχώς γιατί το συμβόλαιό τους λύγει. Άλλαξαν λίγο και οι ημερομηνίες της τελευταίας αγωνιστικής, οπότε πήγανε πίσω τα μάτς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι μια τεράστια επιτυχία και δείχνει ότι πλέον αφού έφτασε στη δεύτερη θέση δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ίσως τα επόμενα χρόνια κοιτάξει και ψηλότερα. Ναι. Στις πόσες νίκες είναι, Ραφαήλ? Στις 3 είναι. Είναι στις 3, γι' αυτό λέω. Ένα, ναι. Ένα μάτς θα έχουμε λογικά. Ναι. Όχι λογικά. Θα πάει ο ΠΑΟΚ νομίζω να δώσει την μάχη του, αλλά είναι το σύστημα αυτό που δεν επιτρέπει νομίζω κάτι παραπάνω. Μα έτσι κι αλλιώς υπάρχει διαφορά στην ποιότητα. Τώρα μου λες χωρίς τις Αμερικανίδες. Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν γίνονται θαύματα. Θα μου πεις μεγάλη εβδομάδα είναι. Μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Το πνεύμα του Πάσχα, ναι. Νομίζω ότι φταίει σε αυτό η Ομοσπονδία γενικότερα και το καλεντάρι που βγαίνει. Όταν δηλαδή δεν ξέρει μια ομάδα πότε θα τελειώσει τις υποχρεώσεις κτλ., δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο ένα παραπάνω μήνα της Αμερικανίδας να τις πληρώσει και να ξέρει τελικά ότι δεν θα πάει στα play-off. Είναι λίγο ρίσκο όταν αλλάζουν συνεχώς ημερομηνίες, όταν γίνονται μεταθέσεις αγωνιστικές. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά νομίζω ότι συμβαίνουν για οποιαδήποτε ομάδα. Δεν θα ήταν δηλαδή μόνο ΠΑΟΚ, θα ήταν οποιαδήποτε ομάδα στη θέση του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Και καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Επίσης, παιδιά, σε όλους. Λοιπόν, έχει βγει από ό,τι βλέπω στο ΠΑΟΚ FC επίσημη ενημέρωση για το Βιερίνια. Για την κατάσταση τώρα και το τι θα ακολουθήσει. Ναι. Ο Βιερίνια ακολούθησε από πρώτη στιγμή, αναφέρει πάει ΠΑΟΚ ειδική αγωγή προκειμένου σε συνεννόηση με το ιατρικό team να ικανοποιηθεί η επιθυμία του να είναι παρόν στη μεγάλη στιγμή του αγώνα της Κυριακής και μάλιστα να τιμηθεί με την συμβολική συμμετοχή του. Στον ποδοσφαιριστή έγινε από την πρώτη στιγμή η κατάλληλη προσέγγιση ώστε να πάρει μέρος στην απονομή και τους πανηγυρισμούς χωρίς περαιτέρω ρίσκο. Δεδομένου ότι για τους παραπάνω λόγους δεν χειρουργήθηκε άμεσα, το πρώτο 24ωρο δηλαδή, και με δεδομένο του συνδυασμού κακώσεων, οστικές θλάσεις, αποφασίστηκε η επέμβαση να πραγματοποιηθεί όταν η άρθρωση θα είναι πλέον χωρίς φλεγονή, πρωτόκολλο που ακολουθείται σε κάθε παρόμοια περίπτωση. Η επιθυμία του παίκτη είναι ο τραυματισμός του να αντιμετωπιστεί από κοινού από τον ιατρό της Εθνικής Πορτογαλίας και θεράποντα γιατρό στον τραυματισμό του αριστερού γόνατος κύριου Νορόνια, εκεί δηλαδή που πήγε και ο Μαουρίσιο, ναι. Και τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ κύριε Παπακώστα. Για τον λόγο αυτό τα δύο επιτελεία βρίσκονται σε συνεννόηση για την διευθέτηση του θέματος και η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαΐου στο Πόρτο μετά τη συνάντηση των δύο γιατρών. Ναι. Ωραία. Οπότε 6 Μαΐου ο Βιερίνια είναι να κάνει την επέμβαση. Άρα με το τελικό να είναι στις 11, εφόσον φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι εκεί, ο Βιερίνια θα είναι. Θα μπορεί να έρθει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Ναι. Τέλος πάντων, 6 Μαΐου είναι το χειρουργείο για τον Βιερίνια. Φαντάζομαι όπως στην περίπτωση του Μαουρίσιο θα υπάρχει ενημέρωση βήμα-βήμα για την κατάστασή του. Ναι. Όπως δηλαδή από την πρώτη στιγμή ξέραμε για τον Μαουρίσιο τα πάντα και είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες και από το χειρουργείο και από όλα τα βήματα, έτσι θα είναι και για τον Βιερίνια, μέσα από την ΠΑΕΠΑΟΚ φυσικά. Είμαστε στο 27 του τελικού. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε επίπεδο K17. 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχασε πριν από 3 λεπτά μια μεγάλη ευκαιρία, ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, το οποίο εξουδετερώσε ο Μπαλωμένος. Καλό παιχνίδι, αγάπη, από ό,τι προλάβουμε λίγο και ρίχνουμε κάποιες ματιές. Είχε και πάω. Έχει ρυθμό, ναι. Είδα, πριν. Ο πρώτος επόπτης λίγο. Έλα, μωρέ, Στέριο. Ξεκίνησε, δηλαδή, ο πρώτος επόπτης. Αγάπη, υπήρξαν 5 συνεχόμενες φάσεις που σήκωσε στη σημαία. Εντάξει. Στις 2 λάθος. Εντάξει, ρε, τώρα. Το βλέπω λίγο ευαίσθητο. Έλα, μωρέ, Στέριο. Έχει ένα καλό φάουλ τώρα ο ΠΑΟΚ. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Τώρα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
37ο λεπτό. Αγάπη, τι γελάς. Στο γήπεδο του Πανετολικού δεν είναι, ναι. Πάω Ολυμπιακός 0-0. Αγάπη, θα σε βγάλω έξω. Να ξέρεις. Πρώτον, πρόσεξε λίγο εκεί έτσι όπως έχεις ανοίξει τον υπολογιστή. Το ξέρω. Έχει μείνει ο τέτοιος. Ο Εβρέτης. Του κάνουμε και διαφήμιση όλη μέρα, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Μπορεί να ανακαλύψει κάτι άλλο. Ωραία πράγματα γίνονται. Μπορεί να σας κάνει στην Κοζάνη διαστημικό σταθμό. Πρέπει να χαίρεσαι. Το γήπεδό μου πάρει μόνο. Τα υπόλοιπα θα σου κάνω τι θέλει. Το γήπεδο θα το αξιοποιήσει καμιά φορά. Θα σου πω ιδιαιτέρως. Δεν θέλω να το μοιραστώ τώρα. Γιατί δεν κάνεις μια ακαδημία να συνεργαστείς με τον ΠΑΟΚ να έχει το γήπεδάκι σας. Καλή ιδέα αυτή η συνεργαζόμενη. Μια χαρά, φίλε. Μια χαρά. Έχουμε Μοσχοβίτη. Έλα ρε Νίκο. Έλα ρε Νίκο. Παιδιά, τι γίνεται. Όλα τα αθλήματα παίζουν αθλήματα να πούμε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε διακοπές. Τι γίνεται. Νίκο, πες μου λίγο. Εσύ έχεις κάνει καμιά εφεύρεση στη ζωή σου. Όχι. Αλλά αν είχα κάνει έστω και κάποια λίγο μικρότερη επαφή του φίλου στην Κοζάνη. Ναι. Και εγώ αυτό είχα στο προσπέκτη μου. Δηλαδή, σε ρυθμιστικό το φυλάδι θα είχα και εγώ κάτι. Θα επέλεγες και εσύ να είσαι ένας απλός πολίτης και να μην είσαι δισεκατομμυριούχος. Μα φυσικά και εκτός από αυτό το θέμα είναι να βοηθάς τα κοινά. Δηλαδή... Αυτό είπα, Νίκο, αυτό είπα. Νομίζω από καλή η δόξα, αλλά ναι, αυτό μετράει. Να βοηθήσει του τόπου. Ακριβώς. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι αυτό μα δίδαξαν. Να βοηθάμε τα κοινά. Εγώ θα επέλεγα τη δόξα. Συγγνώμη που σα το λέω. Εντάξει. Εντάξει, νέο Έλληνα, εσύ αγαπητή, τι να κάνουμε. Αυτά. Πολύ επικαλούμε στην Νίκο. Εγώ, ο Στέριος και ο φίλος του από την Κοζάνη. Ο φίλος έχει κάνει δύο εφευρέσεις και την. Όχι, το άλλο δεν είναι εφεύρεση. Όχι, είναι η ιντερνετική τηλεόραση παγκοσμίως. Ξυπνάτε. Και το άλλο είναι ότι ήταν δημιουργός της πρώτης ελληνικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άντε και ένα τρίτο, ένα τρίτο στο καλό. Θα βρει κάτι. Αν μη τι άλλο, ανήσυχο πνεύμα, εντάξει. Πάντως πολύ μνημονεύουμε τους αρχαίους. Τους μνημόνευσε ο Ιβάν Σαββίδης, κάτι έλεγε για τους Αθηναίους, η έξυπνη Έλληνα Περικλή. Τώρα ο Νίκος. Το φιλικό Μπλαγκαροζούνια, έτσι, δεν λέμε σωστά. Πώς. Μπλαγκαροζούνια. Μάλιστα. Που σημαίνει, λέει, καθαρή σκέψη. Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή. Επειδή ο. Ο δικηγόρος Παύλου Μεταφραστής, ο οποίος δεν ήταν ο Γιάννης Φωτιάδης, έτσι, ήταν ναι, ο κύριος Μπουρμανίδης, ναι, ναι. Δεν το κατάλαβε, το είπε ξανά ο ναι, ναι, σωστό, δηλαδή, για αυτό το είπε. Λαγκαροζούνια, για να καταλάβει. Και τη δεύτερη το είπε πιο έντονα, σαν να του έκανε και λίγο παρατήρηση, ότι δεν καταλαβαίνεις. Σίγουρα το έκανε. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία πράγματα. Στο μπάσκετ τι γίνεται, Νίκο. Στο μπάσκετ. Πιάσα την αρχή, Νίκο. Είναι πολλά τα θέματα. Έβλεπα, Νίκο, ένα post φίλου Παοκτσή που ήταν αγκαλιά με τον Χάτσερ και τον Γκος. Και τους έλεγε: Εύχομαι να σε ξαναδώ σύντομα. Για τον ένα δεν κόβω να το ξαναδεί σύντομα. Καταλαβαίνεις λίγο την κατάσταση δηλαδή από αυτό το post. Τον ένα δεν τον βλέπω να τον βλέπει σύντομα για να φέρουμε τον Χάτσερ. Ναι. Γιατί δεν έχει γίνει το οτιδήποτε που να έχει να κάνει με. Πληρωμή τέλος πάντων ή κάποια κουβέντα και πλέον δεν ξέρω και κατά πόσο είναι και θα δίνει μετά και το άλλο κομμάτι της άλλης ομάδας. Δηλαδή και να βρεθεί και μια λύση και να πει ο Γκάρντιο Χάτερ ξαφνικά θα επιστρέψουν πίσω και δεν θα τρέχει τίποτα. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο περίεργο. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία σήμερα έχουμε μεγάλη Πέμπτη, ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα, είναι 10 μέρες έτσι. Νίκο, να σου πω κάτι. Μπορεί να μην έχει. Ναι. Μπορεί να μην έχει παιχνίδια τώρα, αλλά. Αφού και ο Χάτσερ και ο Γκάρετ είναι εδώ, γιατί δεν κάνουν μια προπόνηση. Να πω ότι είχαν φύγει, αλλά εδώ είναι τα παιδιά. Δηλαδή, να περάσει και η μέρα τους λίγο. Προφανώς και αυτοί περιμένουν κάποια κινητοποίηση πάλι, τέλος πάντων, κάποια επαφή, ναι. Ούτε, ώστε να τους δοθούν κάποια χρήματα. Και εγώ σου λέω μετά είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την ομάδα. Βέβαια, εντάξει. Δηλαδή, το κατά πόσο μπορούν να επιστρέψουν μετά. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα. Εντάξει, μένουν τα play-off, πολύ ωραία. Δεν είναι και κάτι μπροστά σου που να πεις ότι είναι ο μεγάλος στόχος και τέλος πάντων πάμε όλοι μαζί μια γροθιά για να το κατακτήσουμε. Έτσι, δηλαδή εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά στον πάγκο όλοι περιμένουν να τελειώσει η σεζόν και να δουν από εκεί πέρα ο καθένας τι θα κάνει. Και το άλλο καθένας το εννοώ όλοι. Βάζω τη διοίκηση, βάζω τον προπονητή, βάζω τους παίκτες. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ας πούμε
αν θυμάμαι καλά, η αγωνιστική η τελευταία ορίστηκε εμβόλυμα, στο πούμε, την εβδομάδα Τετάρτη, για να ξεκινήσουμε τα πλέον Σαββατοκύριακο. 8 Μαΐου πρέπει να το παιχνίδι με το Περιστέρι, γιατί και το άλλο Σαββατοκύριακο δεν έχει αγωνιστική. Εκείνο το μάτς, ας πούμε, κρίνει θέση για τα play-off. Αλλά πώς θα να πάω τότε, δεν θα αλλάξει. Όλα δείχνουν, δηλαδή, θα πάει μια ομάδα που πήγε αυτόν τον Κολοσσό. Μπορεί να πάει και κερδίσει τον Περιστέρι, δύσκολο. Μπορεί αυτή η ίδια ομάδα να πάει να κερδίσει, να κάνει τέλος πάντων οτιδήποτε μέσα στα play-off. Πάλι είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά αν τερματίσει και πέμπτη και παίξει με μειονέκτημα, ένας, ξέρω εγώ, τον Προμηθέα, για παράδειγμα, που είναι το πιθανότερο. Οπότε είναι μια κατάσταση αναμονής και μέσα σε αυτή την κατάσταση αναμονής υπάρχει, ξέρω ότι δεν ακούγεται ωραίο, το αναγκαίο κακό των αγώνων. Γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η κατάσταση στον πασχετικό ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία είναι μπροστά, το Περιστέρι τέλος πάντων και μετά τα play-off, όποια και αν είναι τα παιχνίδια εκεί, να τελειώσει αυτή τη ζώνη ώστε να δουν όλοι τι και πώς και πού θα πάει η κατάσταση στο τμήμα. Ναι. Δεν ξέρω, και η κατάσταση παραμένει στενάχωρη και έχω την αίσθηση ότι ακόμα είμαστε στην αρχή. Δυστυχώς. Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Να κάνουμε υπομονή να φτάσει στο τέλος και τα πράγματα θα βελτιωθούν δια μαγείας. Ναι. Ο κόσμος συνεχίζει να στεναχωριέται, αλλά να μην. Όχι να μην πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Εντάξει, το έχουμε συμφωνήσει. Νομίζω ότι. Στέργιο, να σου πω κάτι, πλέον δεν είναι θέμα κόσμου, πλέον είναι θέμα αποφάσεων. Ναι. Αυτό σου λέω ότι. Ο κόσμος στεναχωριέται, το συζητάει. Δηλαδή, εγώ σε μια μεγάλη παρέα παοξίδων στο Λευκό Πύργο, περιμένοντας την ομάδα, η κουβέντα πήγε στο μπάσκετ για κανένα 20 λεπτό. Ναι. Okay. Ναι. Δεν λέω ότι ο κόσμος, Νίκο, δεν μπορεί να πάρει την ομάδα στις πλάτες. Και όχι. Τη διάθεση δεν έχει και δεν γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν είναι μια ομάδα στην Β' ΕΚΑΣ για να πάρεις, okay, να μαζευτούμε μια παρέα να κάνουμε μια ομάδα. Δεν γίνεται αυτό με τον κόσμο. Αλλά συνεχίζει ο κόσμος να νοιάζεται, αλλά να μην πατάει στο γήπεδο το οξύμορο αυτό. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Άμα δεις φέτος τη φετινή χρονιά, πότε ήταν το ένα και μοναδικό σημείο το οποίο, μέσα στη χρονιά, στο οποίο ο Πάκος ήταν ένα, γέμισε το γήπεδο, δεν κέρδισε σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά υπήρχε γενικότερα μια κινητοποίηση γύρω από τον μπάσκετ και το μπάσκετ έγινε πρώτο θέμα για μια-δυο μέρες, τρεις-τέσσερις. Ναι, ναι. Ήταν τότε που υπήρχε το πρόβλημα με τον Κώστα και το Χάτσετ, κυρίως με τον Κώστα και το Χάτσετ μετά το τελικό, και με αφορμό το μάτς με την ΑΕΚ υπήρχε μια κινητοποίηση με τον Γιάννη Σαββίδη. Για μένα. Και από εκεί και μετά ήρθε εκείνο το μάτς, υπήρχε πολλούς κόσμους στο γήπεδο, μια διάθεση γενικότερα όλων να ασχοληθούν. Για μένα το πιο σημαντικό είναι από εδώ και πέρα, έτσι, γιατί και εγώ ουσιαστικά τη σεζόν την έχω τελειώσει μέσα μου, δηλαδή δεν έχει κάτι να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ, οτιδήποτε κυνηγήσει θα είναι έκπληξη, ναι. Για να το πω πάρα πολύ απλά, ναι, ναι. Με βάση όλα αυτά τα οποία γίνονται. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι το από εδώ και πέρα, και το γρήγορα από εδώ και πέρα. Και όταν λέω γρήγορα εννοώ με το που θα τελειώσει η σεζόν να γίνει ό,τι είναι να γίνει μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ και την οικογένεια Σαββίδη για να ξέρουμε πού ακριβώς μπορεί να βαδίσει η κατάσταση. Ακόμα, Νίκο, θα έλεγα και το αρνητικό σενάριο. Και στο αρνητικό. Να αποχωρήσει η τωρινή διοίκηση και να μείνει ομάδα ξεκρέμαστη μπας και κινητοποιηθεί κάποιος. Ναι, το να μείνει ομάδα ξεκρέμαστη Μάιο, έχεις μπροστά σου 4 μήνες για να την ξανακρεμάσεις. Το να μείνει η ομάδα ξεκρέμαστη Αύγουστο, ωραία, έχεις πρόβλημα. Ναι, γιατί η λογική λέει ότι αν πάμε σε μια φιλοσοφία ότι ας μείνουμε στην ομάδα μέχρι να βρεθεί, δεν θα βρεθεί κανένας. Δηλαδή ακόμα ακριβώς. Και αν είναι ένα 5% να βρεθεί, 10, 15, 20, δεν ξέρω πόσο είναι, αν δεν έρθει, αν δεν φτάσει ο κόπος στο χτένι, δεν νομίζω εγώ να πιστεύω, υπάρξει εγώ κάτι. Πιστεύω ότι είναι μπροστά και είναι και το πιο σημαντικό. Και μια κουβέντα που πρέπει να γίνει με την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη, ώστε να ξέρουμε από εκεί τι μπορεί να υπάρχει. Και όταν λέω να ξέρουμε, εννοώ να ξέρουμε ότι μπορεί να πάρει την ΚΑΕ. Το ιδανικό σενάριο. Ότι μπορεί να βοηθάει πιο ενεργά, αλλά με νούμερα. Δηλαδή να ξέρουμε ότι τάδε θα μπουν αυτά τα ποσά. Να είναι κάτι οριστικό. Μπορεί να είναι μεσοχωριών, το οτιδήποτε, δεν ξέρω. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι ότι παιδιά σταματά τη βοήθεια. Οκ. Okay. Αλλά να υπάρχει κάτι στο οποίο να ξέρεις πού κινείσαι, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι το καλοκαίρι έκανε μια ομάδα θεωρώντας ότι θα έχει κάποια έσοδα, δεν τα είχε και έφτασε που έφτασε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Οπότε λοιπόν το καλοκαίρι μπροστά του είναι πολύ περίεργο. Είναι καλοκαίρι που δεν το είχαμε συνηθίσει, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Ημίχρονο, ημίχρονο στο Αγρίνιο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Τελικός πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν μια κατάσταση αρκετά περίεργη
στην οποία θα πρέπει πλέον, είναι κατάσταση σε αυτό το σημείο που πρέπει να βρεθεί λύση. Όποια και αν είναι αυτή. Είναι γι' αυτό που λέω εσύ, είναι η αρνητική λύση. Που μπορεί να είναι ότι, εγώ σου λέω το χειρότερο σενάριο, ότι η διοίκηση πρέλευε θα ματάει να ασχολείται και ο Ιβάν Σαββίδης θα ματάει να βοηθάει. Ναι, γιατί έτσι ξέρεις τι σου γίνεται. Ακόμα και αυτό είναι εξέλιξη. Γιατί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει μείνει σε ένα επίπεδο ίδιο με τη διοίκηση Πέλεβιτς, με την οικογένεια Σαββίδη να βοηθάει μέχρι εκεί. Και είναι αυτό που λέμε, Ρενίκο, πολλές φορές ότι ο κόσμος, όσο και αν αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολη κατάσταση, έχει τώρα στο μυαλό του ότι στη χειρότερη περίπτωση θα βρεθεί πάλι ο Ιβάν Σαββίδης, θα δώσει το χ ποσό και θα σώσει κάτι. Έτσι. Δηλαδή τώρα, αυτό δεν είναι λύση όμως μόνιμη. Τώρα, ας πούμε, και αυτό που λέει ο Στέργιος προχθές, επειδή ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο, ήταν πολύ αυτοί που έλεγαν: γιατί δεν δίνει ο Σαββίδης το χ ποσό στο Χάτσερ για να είναι όλα καλά. Μα δεν είναι αυτό. Έτσι, εύκολα είναι όλα. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, και αν δεν γίνεται. Μετά στην ομάδα τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέει και πριν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος ότι εγώ κάνω υπομονή τόσο καιρό. Ο Χάτσερ για δεύτερη φορά γίνεται αυτό. Πληρώνεται και παίζει. Εντάξει, και ο Χάτσερ. Οι ομάδες δεν γίνονται έτσι. Θα μπορούσα να σου πω εγώ γιατί δίνει ο Ιβάν Σαββίδης χορηγία 2 εκατομμύρια στη Λίγκα και δεν δίνει τη Σουρωτή και το Μακεδονία Παλά στον ΠΑΟΚ. Γιατί πληρώνει το Χατζηρίδη 1,5 εκατομμύριο και δεν τα δίνει στο μπάσκετ. Δεν γίνονται κουβέντες έτσι. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, αυτό είναι, αυτή είναι μια μπακαλίστικη λογική. Ναι. Εδώ μιλάμε για. Η μία είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η άλλη είναι μια άλλη ανώνυμη εταιρεία. Είναι αυτά τα πράγματα. Και είναι ένας άνθρωπος που κάνει τις επιλογές του. Ακριβώς. Μπορεί, εγώ σου λέω το καλοκαίρι, να. Και με την πίεση της οικογένειας του ΠΑΟΚ, όσο μπορεί να πιεστεί ο Ιβάν Σαββίδης, έτσι, που δεν είναι και αν ναι, πιέζεται ναι. Εύκολα. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, με την παρένεση, να το πω πιο σωστά. Και βλέποντας την κατάσταση στο μπάσκετ, για μένα εκεί είναι το κλειδί. Το τι μπορείς να κάνεις. Το μπάσκετ δεν είναι στη φάση που ήταν πριν 6-7 χρόνια, που ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με τα πολλά χρήματα, με τα πολύ μεγάλα budget, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγα και όλα αυτά. Δεν είναι εκεί το μπάσκετ πλέον. Το μπάσκετ μπαίνει σε μια άλλη φάση πλέον. Έτσι βλέπουμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Και στο Παναθηναϊκό, άσχετα το πόσο ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο να καλύπτει τα θέματα του. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός 7 χρόνια τώρα δεν μπορεί να πάει σε φάλα πρώτης Ευρωλίγκα. Έτσι. Έχει αλλάξει η κατάσταση. Έχει αλλάξει μάλλον. Για κάποιον ο οποίος είναι δυνατός, ειλικρινά υπάρχει μπροστά του τρόπος να βγει δυναμικά μπροστά. Η Ευρωλίγκα μεγαλώνει. Η Ευρωλίγκα βάζει άλλες δύο ομάδες, θα βάλει άλλες δύο ομάδες, έχει να δώσει μια wild card που πιθανότητα δώσει την Παρτιζάν του χρόνου. Ναι. Η οποία Παρτιζάν δεν είναι καμιά ομάδα με τρελά χρήματα, αλλά έχει ένα γεμάτο γήπεδο. Mm-hmm. Ωραία. Πέρασε και αυτή έχει περάσει κατά καιρού διάφορα θέματα με προβλήματα οικονομικά και όλα αυτά. Αλλά τώρα είναι σε αυτό το επίπεδο πάλι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κατάσταση στο μπάσκετ είναι τέτοια που δεν υπάρχει τετελεσμένο. Δηλαδή μπορεί το χρόνο να μην έχει Ολυμπιακό. Ή μάλλον το πιθανότερο να μην έχει Ολυμπιακό. Ναι. Δηλαδή από τους δύο διεκδικητές του τίτλου ο ένας φεύγει. Έτσι. Για τους δικούς του λόγους. Σωστό, λάθος, αυτή θα σου πω σωστό, ο άλλος μπορεί να πει λάθος, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Εντάξει, βλέπεις και την ΑΕΚ, ας πούμε, κάνει την προσπάθειά της τώρα. Δηλαδή το εκμεταλλεύεται. Η ΑΕΚ όμως, κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ, εμένα θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να κάνει στροφή 180 μοιρών και να φύγει αυτή τη στιγμή από τη FIBA για να πάει προς την πλευρά της Ευρωλίγκας. Γιατί αλλιώς στην Ευρωλίγκα δεν εννοώ να πάει να παίξει την Ευρωλίγκα απευθείας, εννοώ να πάει στο EuroCup. Ωραία. Έχει άλλη σχέση με τη FIBA τέλος πάντων τα τελευταία 2-3 χρόνια. Στο λέω γενικά πώς εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Ότι προχωράει το θέμα του γηπέδου, έχουν βρει λύση ναι. Να μεταφερθούν. Ναι, γενικά υπάρχει ο Αγγελόπουλος που βάζει κάποια λεφτά. Έτσι. Βλέπεις ότι έτσι. Αυτό το παράδειγμα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι το εκμεταλλεύονται όλο αυτό. Την αλλαγή αυτή. Ναι. Νίκο, πες μου λίγο, αν ξέρεις, λίγο αλλάζουμε. Υπάρχει περίπτωση η ομάδα της Α2, αν θα είναι Ολυμπιακός που εγώ δεν το πιστεύω, να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, υπάρχει παραθυράκι. Είναι καθαρά θέμα της Ευρωλίγκας, ό,τι κουστάρει κάνει. Δεν το ξέρω ακριβώς. Γιατί κάτι λέγανε ότι αν πέσει μια ομάδα που έχει συμβόλαιο κάτω από την 8η θέση, υπάρχει συμβούλιο για το αν θα συνεχίσει να αγωνίσει στην Ευρωλίγκα. Πόσο μάλλον για. Και εγώ αυτό νομίζω, ότι είναι θέμα απόφασης. Ναι. Δηλαδή της Ευρωλίγκα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι θέμα απόφασης, δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα να πέσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ξεκάθαρα. Έτσι. Δεν το ξέρω 100%. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω και εγώ ότι είναι κάτι τέτοιο. Που έχει να κάνει με απόφαση δελτασίμων και όλα αυτά. Επί της ουσίας, για να το κλείσουμε, υπάρχει κάποια εξέλιξη στην επόμενη μέρα ή ακόμα φαίνεται μακρινή? Καμία απολύτως. Ακόμα φαίνεται καμιά πολύ μακρινή. Καμιά ζήμωση, καμιά φημολογία, καμιά ούτε επαφή. Ούτε ζήμωση, Στέργιο, μόνο καμιά σκέψη. Μέρες, μόνο τεφίλε, κατά τα άλλα.
Κατά τα άλλα, τίποτα. Κατά τα άλλα, όταν επιστρέψει η ομάδα στις προπονήσεις, θα μετρηθούμε ξανά να δούμε τι γίνεται. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, έτσι, όλο αυτό το διάστημα το μυαλό το έχει σε ένα πράγμα. Στο πρωτάθλημα του Δοσκαρμί, κρυβόμαστε πίσω από τα. Καλά, ναι. Ναι, από ναι, ναι. Τα, έτσι. Λοιπόν, θα έχει το κύπελλο λογικά στο τέλος. Αφού τελειώσει λοιπόν αυτή η διαδικασία, ωραία, και με το τελικό κυπέλλο και με όλα αυτά, νομίζω ότι από εκεί και πέρα, σιγά σιγά που για μένα θα πρέπει να γίνει άμεσα, να μπει το θέμα του μπάσκετ προτεραιότητα σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Και όταν λέω το θέμα του μπάσκετ προτεραιότητα, να βρεθεί μια λύση. Μήπως η... Νίκο, η 12η Μαΐου, αν με το καλό ΠΑΟΚ πάρει τον Double, είναι μια καλή μέρα να βρουν τον Ιβάν Σαββίδη. Θα ήταν. Εδώ διαβάζω τώρα, διαβάζω σε. Καλό βράδυ θα ήταν, Σέργιο. Διαβάζω σε στυλ φημολογία ότι έχει τάξει ο Ιβάν Σαββίδη, λέει, από ένα σπίτι σε κάθε παίκτη, αν πάρει ο ΠΑΟΚ το Double. Το διαβάσαμε κι αυτό. Ωραία. Δηλαδή να πούνε, πρόεδρε, μην δίνει σε αυτόν και σε αυτόν σπίτι, μικρή είναι ακόμα. Δηλαδή δεν μα κάνει εντύπωση να γίνει αυτό. Γι' αυτό σου λέω, ναι. Ίσως η 12η Μαΐου είναι καλή μέρα για να προσεγγιστεί ο Ιβάν Σαββίδη. Θα δούμε. Πού θα πας το Πάσχα, πού θα δουλέψεις. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Όχι, δεν θα είμαστε φανέ, δεν θα είμαστε. Σε χωριά γονιών, φίλων, τέτοια πράγματα. Έχουμε και δουλειά, Στεργιό. Έχουμε και δουλειά, σαν ένα μπράβο. Ωραία, συγκινήθηκα. Παρότι εμείς οι μπασχετικοί έχουμε διακοπές, τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δύο εβδομάδες έχετε μπροστά σας, άιντε. Δύο εβδομάδες και άλλοι τέσσερις μήνες από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο. Μια χαρά. Έχει Μάιο βάλει φέτος. Δεν έχει Ιούνιο φέτος. Φέτος έχει Μάιο. Μάιο. Φέτος έχει δύο παιχνίδια στα play-off και τέλος. Ζωάρα. Ζωάρα. Μόνο να κλαίγεις, ξέρετε. Εντάξει, Νίκο. Καλή ανάση, Νίκο. Καλό Πάσχα. Καλά να περάσεις. Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο μπάσκετ. Δηλαδή, όταν πας στην κουβέντα εκεί, λίγο αλλάζει το κλίμα σε σχέση με ποδόσφαιρο, βόλι. Αλλά. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Τι μπορεί να ακολουθήσει. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις όντως. Για μένα το σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Νίκος, είπες και εσύ και το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως και να έχει, είτε θα είναι καλή η απόφαση, είτε θα είναι αρνητικό το κλίμα, δεν ξέρω. Να πάρθει μια απόφαση το καλοκαίρι, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξέρει ότι υπάρχει αυτό και αυτό και προχωράμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει Πρέλεβιτς, υπάρχει Σαββίδης, υπάρχει αυτή η διοίκηση, υπάρχει άλλη διοίκηση, δεν ξέρω οτιδήποτε. Αλλά να ξέρουμε. Και όχι αυτό το πάμε και βλέπουμε και να βοηθάει ο Σαββίδης, αλλά να μην ξέρουμε πώς και πότε. Και ελπίζουμε και όλα αυτά. Με τα τωρινά δεδομένα, τα πράγματα δεν φαίνονται ευίωνα. Να πάρθει μια απόφαση. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό ναι. Που έχει πει πάρα πολλές φορές ο Νίκος. Λοιπόν, φτάσαμε εμείς στο τέλος. Η K17 τώρα είναι στο ημίχρονο, είπαμε 0-0. Ο τελικός. Φάσεις και για τις δύο ομάδες είδαμε, όσο παρακολουθούμε. Καλύτερος Ολυμπιακός είχε μια απευθείας εκτέλεση φάουλ που εξουδετέρωσε ο Μπαλωμένος και ένα σούτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ φτάνει κοντά στη μεγάλη περιοχή, αλλά στην τελική προσπάθεια δεν μπορεί να τα καταφέρει. Είτε μιλάμε για κάποια assist, είτε για κάποιο καλό σουτ. Εντάξει, είχε μια προβολή όμως. Ναι, 0-0. Σας ξαναλέω, δεύτερο ημίχρονο στην TV100 και στο YouTube της Super League. Θα τα έχετε ενημέρωση και τα παιδιά του Ανάλυση εδώ, που είναι εδώ έξω και περιμένουν να μπουν στο στούντιο. Να περάσετε όμορφα, όπου και να πάτε, με φίλους, με την οικογένειά σας. Είτε μείνετε στην πόλη, είτε πάτε στα χωριά σας, είτε πάτε στο εξωτερικό, γιατί παίζει και αυτό πολύ αγάπη, να ξέρεις, σε ενημερώνω. Να περάσετε τέλεια και θα πούμε το κλασικό, αλλά άκρως απαραίτητο, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Το να φτάσουμε 5 λεπτά νωρίτερα πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα. Φτάστε και 10 λεπτά αργότερα, απολαύστε ό,τι διαδρομή κάνετε, είτε μεγάλη είτε μικρή. Εννοείται ότι οδήγηση και αλκοόλ δεν πάνε μαζί. Αγάπη, μόνο ο Λάζαρος αναστήθηκε, δεν περισσεύει κανένας. Εντάξει, δώστε το τιμόνι σε κάποιον φίλο, στη γυναίκα σας. Γενικότερα προσέξτε αυτές τις μέρες, να περάσετε τέλεια και να επιστρέψετε όλοι γεροί. Είναι μέρες που η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα, αλλά ξαναλέω, ό,τι και να κάνετε, είτε μείνετε εδώ, είτε πάτε κάπου αλλού, να περάσετε τέλεια. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους.